Καλό απόγευμα σε όλους. Ακούτε Μετρόπολης εδώ στους 95,5 των FM. Παρέα θα είμαστε μέχρι και τις 4. Θα γίνει της Κακομήρας. Με τον Κωνσταντίνο Χατζηγεωργίου στη ρύθμιση των ήχων, την κυρία Λίλα Γκουλιώνη στη γραμματιακή υποστήριξη, τον Κωστή Απτόπουλο και τον Γρηγόρη Κόκκινο στα μικρόφωνα του Μετρόπολης 95,5 των FM. Είμαστε παρέα με τους αδερφούς Κωνσταντινίδη, οι οποίοι φροντίζουν να διαγράψετε οριστικά το όχημά σας, αρκεί να τηλεφωνήσετε στο 18133 κρατώντας μόνο την άδεια κυκλοφορίας του αυτοκινήτου, και οι αδερφοί Κωνσταντινίδη θα κάνουν τα υπόλοιπα γρήγορα, αξιόπιστα, δίνοντας παράλληλα την καλύτερη τιμή της αγοράς. Και όλα αυτά να τηλεφωνούν στο 18133 ή στο axa.gr. 9.55 και ένα το μήνυμα στο 54.045 με 25 λεπτά από το ευρώ τη χρέωση του μηνύματος. Μετρόπολης 95,5 σελίδα μας στο Facebook ή στο προστάρμα της σημερινής εκπομπής με τον Χακάν Τσαχάνογλου, ο οποίος την σεζόν 20-21 ήταν παίκτης της Μίλαν και τερμάτισε δεύτερος πίσω από την Ίντερ, ενώ το 21-22 μετακόμισε στην Ίντερ, βγαίνοντας δεύτερος χάνοντας το πρωτάθλημα από τη Μίλαν. Είναι τα γνωστά καταραμένος είναι, ρε. Της μοίρας. Ποια μοίρα, ρε, καταραμένος είναι. Καταραμένος γιατί, εντάξει. Ποιος παίκτης του Ηρακλή, βάλε, quiz. Έπεσε στον Ηρακλή χρόνια και πήγε στον Ολυμπιακό τη χρονιά που πήρε ο Ηρακλής στο Κύπελλο, νικώντας τον Ολυμπιακό. Τόσο καταραμένος ήταν. Ο Αηδηνίου. Ο Αηδηνίου είναι καταραμένος. Παίζει στον Ηρακλή τόσα χρόνια. Παιχταράς. Μεγάλος. Παιχταράς μεγάλος και καλό παιδί. Και ωραίος άντρας και ο Bon Vivere και τα λοιπά. Παίζει μπαλάρα. Φεύγει, πάει στον Ολυμπιακό τη στιγμή που φεύγει ο Γουλανδρής. Ο Γουλανδρής όταν έφυγε από τον Ολυμπιακό, βαρέθηκε, τον κλέβανε κι αυτό. Μεγάλες, είχε και προβλήματα αρρώστιας και τα λοιπά ο άνθρωπος. Είχε αναλάβει ένας μηχανικός ο Θανόπουλος στη μεταβατική περίοδο του Ολυμπιακού, μέχρι να αναλάβει ο Νταϊφάς. Και πέρασε ο Ολυμπιακός 3-4 χρόνια που δεν πήρε. Τα παίρνει η ΑΕΚ με τον Μπάρλο, πήρε ο ΠΑΟΚ, ξέρω εγώ, με τον Λόραν, τον Παντελάκη και τα λοιπά. Και πάει στον Ολυμπιακό, παίζει τελικό κυπέλλου με τον Ολυμπιακό και το χάνει στα πέναλτι. Τι γελάς. Απίθανα πράγματα. Μα πρέπει να είσαι καταραμένος. Ισχύει. Ποδοσφαιρικά εννοώ. Ναι, ισχύει. Μπορεί στη ζωή του άνθρωπος να βρει και χίλια καλά. Του Αβραάμ και του Ισάκ τα αγαθά να βρει και να τα βρει. Και όσο... Αλλά στην μπάλα καταραμένος. Μάλιστα. Να δυνάμε τώρα σε μια ομάδα να βγαίνω δεύτερος. Να πηγαίνω στην άλλη ομάδα να βγαίνω δεύτερος που με πήρε η άλλη, δικιά μου η πρώτη. Δεν είναι κατάρα αυτό. Τεράστια. Καταραμένος ο Τσαχλάρου. Για να δω τα μούτρα του λίγο. Δεν είναι και μούτρα θετικής ενέργειας να έχει. Εντάξει. Μούτρα, μάπα για να πάνε καλά στη ζωή του τα πράγματα. Καταραμένος κι αυτός είναι. Ο Ντι Μαρία, ρε φίλε, έχει πρόσωπο που σε εμπνέει. Δεν έχει σημασία, ρε, η ομορφιά. Όχι, δεν το λέω από θέμα. Είναι θέμα η μάπα του, το βλέμμα του, η ψυχή του, τι έχει μέσα. Η ομορφιά μετράει. Βλέπεις μια γυναίκα γκομενάρα, γκομενάρα. Ναι. Η σκατόψυχη και σε βγάζει ασχήμια. Και άμα δεν είναι και χίλια και είναι και καμιά άχυλη, βλέπεις μια που δεν είναι όμορφη ιδιαίτερα. Και έχει τέτοια χάρη και ιστορικά χαρίσματα. Βέβαια. Και στον άντρα συμβαίνει αυτό. Βλέπεις κάτι τύπους, κούκλους. Ναι, βλέπεις κάτι άλλο και έχει πώς την έχει γκόμενα αυτή να λέει. Μα έχει τύπο. Έχει πρόλογο. Άμα εντάξει και τα δύο. Έχει κρυφά χαρίσματα. Ναι, άσε ρε κόκκινε τα κρυφά. Τι κακό είναι αυτό. Να το πας στο σεξουαλικό τώρα. Κακό είναι αυτό. Δεν παίζει και αυτό ρόλο. Παίζει ρόλο και αυτό. Παίζει ρόλο και αυτό. Δεν το είπα. Μέχρι να παίζει το κρεβάτι, άλλα είναι τα χαρίσματα. Εννοείται. Τι θα πει, γεια σου, ξάπλο εκδίσου θα την πει. Εννοείται, ρε. Δεν τον κόκκι, αυτά σα μαθαίνα στα κατηχητικά. Γιατί κακό θα είναι. Είχατε... Είναι κάτι κακό, είναι κάτι τρομερό. Εσεί στι εκκλησίε έχετε ιδιαίτερε περιπτώσει εκεί πέρα. Ορμάτε στι εκκλησίε τώρα. Έλα, τελείωνε, λοιπόν, πάμε παρακάτω. Είμαστε με στην Εσχιά τη Μπαλοδήμο, στην κορυφαία εταιρεία αυτοκινήτων στη Βόρεια Ελλάδα. Εκεί όπου μπορείτε να βρείτε Σκόντα, Χία, Χιουντάι, Κία. Λοιπόν, αυτοκίνητα για όλα τα βαλάντια. Φυσικά θα αποκτήσει το αυτοκίνητο με την καλύτερη τιμή από οπουδήποτε αλλού. Ένα χρόνο δωρεάν ασφάλιση αυτοκινήτου. Και προκειμένου να πάτε εκεί, τηλεφωνείτε στο 2315-96-596 να πάτε στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκη Αθηνών. Όπου εδώ και μια εβδομάδα τρέχει και η σούπερ προσφορά, καθώς μπορείτε να αποσύρετε το παλιό σου αυτοκίνητο με την αγορά νέου και να κερδίσετε το λιγότερο 1000 ευρώ με την απόσβεση του αυτοκινήτου. Λοιπόν, ναι. Από πού θέλετε να ξεκινήσουμε? Από τα χειρότερα. Τα χειρότερα. Τα χειρότερα. Για που... τους εχθρούς του Άρη, το χειρότερο είναι η δικαίωση του Άρη από την UEFA. Δεν έχει κανένα πρόβλημα. Το Μπέο τον βγάλαμε εδώ να μιλήσει. Έλατε. Γιατί δεν βγήκε ο Χοντρούλης εδώ να μιλήσει. Εκτίθεται ο κύριος από την ΕΠΟ. Βράσει την ΕΠΟ και τον Μπέο. Τον Μπέο τον βγάλαμε εδώ να μιλήσει. Τι να πει, τι. Να τον βγάλω. Εγώ να τον βγάλω. Δεν λέω, ρε κόκκινε, εγώ να τον βγάλω. Βγάλτε τον Μπέο να μιλήσει, να πει. Τι να πει, τι να πει τώρα. Τώρα θα πει, δεν βγαίνω. Θα τον πάρει ο Μπούζος. Θα του πει βγαίνει τώρα, εγώ τον έχω. Δουλειά. Έχω δουλειά, το μπαρ έχει να το φτιάξει ο γιος μου και τέτοια.
Διοικητικό συμβούλιο. Άντε ρε Μπέο, τι έγινε? Δεν απαντάς. Εγώ. Το Μπέο μιλάω, εσένα μιλάω ρε. Μπέο, ακούς? Ο Μπέο. Λοιπόν, το χειρότερο. Ο Μπέος είναι ικανός άνθρωπος. Φυσικά. Είναι εύστροφος άνθρωπος. Είναι ευφύης άνθρωπος. Έχει ιδέες ωραίες. Είναι ποδοσφαίρα άνθρωπος. Αυτό είναι το τελευταίο. Και στη ζωή του γενικά είναι πρακτικός άνθρωπος κτλ. Αυτό που με χαλάει στον Μπέο, και άμα βρεθούμε καμιά φορά θα του πω τι με χαλάει. Θα του πω ρε Μπέο, με χαλάει τα θελήματα που θες να κάνεις. Είναι σαν το Χατζιαβάτη που πάει στον αφέντη τον Ταχύρ, πώς τους λένε, και κάνει θελήματα. Πάει στο Μαρινάκι θελήματα. Βρίσκει εδώ το δικό μας το Σαββίδι θελήματα. Τώρα βρήκε τον άλλον, θα κάνει την Αγία Σοφιά θελήματα. Δεν το γουστάρω αυτά τα θέματα. Τι ανάγκη να το κάνει? Δεν ξέρω τι ανάγκη έχει, σου λέω. Δεν ξέρω τον άνθρωπο προσωπικά, δεν το ξέρω. Δεν το ξέρω προσωπικά, ούτε έχω μιλήσει ποτέ μαζί του με τον κύριο Μπέο. Αλλά μου δείχνει έναν άντρα με ικανότητα που θέλει να κάνει θελήματα. Αν έχει ανάγκη, δεν έχει, δεν ξέρω τι να σου πω. Μήπως οι άλλοι εκμεταλλεύονται. Σαν την κόμενα που. Μήπως οι άλλοι εκμεταλλεύονται. Μια εικασία. Σαν την κόμενα που πρέπει ο άλλος να είναι διάσημος, να έχει λεφτά, αλλιώς δεν πάει να βγει ραντεβού. Ναι, το κατάλαβες. Λέω, μήπως υπάρχει, οι άλλοι εκμεταλλεύονται ότι είναι εξωστρεφής, παρορμητικός. Είναι γκόμενα με για τα θελήματα αυτή. Είναι θέλει να είναι άλλο. Δεν μπορεί να κερδίσει κάτι από αυτό. Ρε αγόρι μου, τον συνειρμό μου το κάνω. Πώς μια γυναίκα. Δεν είσαι διάσημος, δεν είσαι πλούσιος, κοινικά δεν είσαι γιατρός, ξέρω εγώ κτλ. Δεν μέτρα. Και ο Μπέος θες σαν τέτοια γκόμενα είναι. Θέλει να είναι ο άλλος πλούσιος, να τον κάνει θελήματα. Σαν την γκόμενα με, άσε με ρε Μπέο τώρα, άσε με τώρα, εκτίθεσαι να πούμε, σε κάνει ο Καρυπίδης ρόμπα. Ρόμπα σε κάνει ο Καρυπίδης. Ρόμπα. Ρόμπα, ξεκούμπο τι σε κάνει. Άλλο. Λοιπόν. Ναι. Πριν από τρεις μέρες. Τρεις. Ναι. Ναι. Είχαμε το νέο συμβόλαιο του Κιλιάν Εμπαπέ με την Παρίσι Σεν Ζερμέν. Μάλιστα. Θέλω να σου πω δύο πράγματα. Πόσα εκατομμύρια θα πάρει? 50 το χρόνο. Μπράβο. Πάνω από 100 εκατομμύρια, 130 για την ακρίβεια. Ωραία. Μπόνους ανανέωσης. Πάρα πολύ. 50 το χρόνο. Γιατί το αναφέρεις? Γιατί το αναφέρω? Γιατί τα υπόλοιπα είναι που με προβληματίζουν. Ναι. Και πιστεύω ότι ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής, δυστυχώς, παρότι βλέπουμε ότι θα έχει ένα μεγάλο μέλλον, δεν θα έχει. Δηλαδή. Λοιπόν, ποια είναι τα υπόλοιπα που δεν θα έχει? Θα κάνει το απόλυτο κουμάντο στην ομάδα. Ποιος? Ο Εμπαπέ. Αυτός θα έχει τον πρώτο λόγο στις μεταγραφές. Ακόμη και στην επιλογή προπονητή. Ναι. Είναι δυνατόν ένας ποδοσφαιριστής, αντί να κάνει τη δουλειά σου στο χορτάρι, ναι, να του δίνουν τέτοιες εξουσίες? Γιατί? Αστείευε. Αυτό είναι. Αυτό. Γιατί? Πόσοι ποδοσφαιριστές, χωρίς να πάρουν θεσμικό ρόλο όπως ο Εμπαπέ, το κάνουν? Δηλαδή, δεν το κάναν παίκτες μεγάλες άλλες ομάδες? Ότι επηρεάζαν κατά τα. Ο Μητρόπουλος με τον Αναστόπουλο δεν επηρεάζαν την κατάσταση? Ο Μαύρος στην ΑΕΚ. Ο Μαύρος που έδρανε τους προπονητές και πήγε ο τρελός ο δικός μου και πλακώθηκαν στο ξύλο σε εκείνο το μάτς. Δεν το έκανε. Ναι. Δεν το κάνανε στον ΠΑΟΚ δεκαετία του 70, ξέρω εγώ, ποδοσφαιριστές. Τι σε πειράζει εσένα που το κάνει? Δεν με πειράζει. Σε ενοχλεί. Επειδή νιώθεις, ναι, ρωτάω, δηλαδή πιστεύεις ότι είναι καλό αυτό? Καλό δεν είναι θεσμικά να είναι. Ακριβώς. Ότι μπορεί να γίνει στον κουλοχτό. Ακριβώς. Δηλαδή, βέβαια. Έτσι όπως αλλάζουν οι καιροί, είναι καλύτερα να είναι ειλικρινής η σχέση παρά από πίσω. Σωστά. Δηλαδή, καλύτερα να έλεγε ο Μαύρος, ξέρεις, εγώ δεν κάνω sprint. Ο Μαύρος έκανε χειρότερα. Παιχταράς. Μόλις πήγε 27 χρονών, εξτρέμ έπαιζε. Ναι. Μόλις πήγε 28 χρονών, με Μπάγεβιτς Μαύρος, μόλις έφυγε ο Μπάγεβιτς, σου λέει, γιατί να τρέχω εγώ στις γραμμές και τέτοια? Ξέρεις τι έκανε? Προετοιμασία δεν έκανε ποτέ. Πετούσε τις πετσέτες στα μούτρα των προπονητών. Έκανε sprint 10, 15, 20 μέτρα το πολύ, 30, 25 από το, δηλαδή διείσδυση από την περιοχή μέχρι τη μικρή περιοχή ή έξω από την περιοχή, πάνω από 25 μέτρα sprint και βάρη. Βάρη και sprint. Αυτή ήταν η προπόνησή του. Ναι. Κυλιακή βάρη sprint. Όλη η ομάδα έτρεχε και τα λοιπά, πετούσε τις πετσέτες. Τι διαφορά δηλαδή? Ο Εμπαπέ έρχεται, μαρκάρει πίσω, φεύγει, διαδρομές, κάνει, ράνει. Και να σου πω και κάτι άλλο. Γιατί εσύ, δηλαδή ο Ρονάλντο, ας πούμε, στα καλά του δεν είχε στις μεταγράφες να λέει? Τι δεν είχε? Για το ποιοι μπορεί να παίζανε ο Μέση στην Μπαρτσελώνα δεν είχε δηλαδή κουμάντα να κάνει? Να το πει τον πρόεδρο, δεν παίζω έτσι, δεν γουστάρω, δεν κάνω. Τι σε φαίνεται? Πολύ πιθανόν. Λοιπόν, πάρ' το παρακάτω. Ρε φίλε. Μη σου φαίνεται παράξενο? Περίμενε. Να διαλέγει ο παίκτης τον προπονητή. Δηλαδή ο Μπούζος εδώ είναι διευθυντής. Πάει στον αυτό, λέει, ξέρω εγώ, Κουφαλόραπτόπουλος θα φύγει, θα πάει κάτω.
στην Αθήνα, θα στηθεί έξω από το νοσοκομείο να κάνει εκπομπή, περιμένει. Τι να κάνουμε, βρήκαμε μπελά, δεν έχει φωνή κατά κτλ. Δηλαδή είναι διευθυντής, το λέει. Ναι. Δηλαδή, άμα ήταν απλός υπάλληλος και δεν διατόλεγε, δηλαδή, θα είχε μη θεσμικό ρόλο. Ναι. Πώς ένας προπονητής, ο οποίος έρχεται κατ' υπόδειξη ενός ποδοσφαιριστή, ναι, μπορεί να έχει το σεβασμό των υπολείπων. Πώς θα έχει τον? Σεβασμό των υπολείπων. Κοίταξε. Αυτό γίνεται σε όλες τις δουλειές. Η Βουγιουκλάκη όταν έπαιζε θέατρο, ναι, ή κινηματόγραφο, έλεγε στο Φίνο. Επειδή ήταν κοντή, ένα 59 ήταν η Βουγιουκλάκη, ήταν κολαρού και είχε και μπούτια, μπουτού. Ναι. Ναι. Σ' αρέσει τέτοια γυναίκα, σε μπορεί να σε αρέσουν αυτές με τα μπούτια. Τον άλλο δεν ήταν μπουτού. Πήγαινε η κοντού γυναικάρα, ένα 72, ακούστε. Δεν έπαιζε, ένα μάτς παίξανε μαζί. Και τη έφαγε και τον κόμενο. Ο Φούξ ήταν άντρας της κοντού. Ο Φούξ, το ξέρεις το Φούξ? Δεν το ξέρω, πες. Το Φούξ που ήταν καλλιτεχνικός διευθυντής, κάτι τέτοιο, ήταν άντρας της κοντού και πήγε και της τον έβαγε η Βουγιουκλάκη. Είδες τη Βουγιουκλάκη να παίζει με καμιά ψηλή? Όχι. Έπαιξε με την Ρίκα Διαλυνά που ήταν άλλη γυναικάρα. Γυναικάρα. Και εδώ πέρα έκανε τις μαγκές και την κλίκα η Βουγιουκλάκη. Πήγαν στις Κάνες, στις διπλοπενιές που ρίξαν το έργο, πήγαν στις Κάνες. Την είδε ο Μάρ Σαρίφ τη Διαλυνά, ένα 90 γυναίκα, ένα 80 ποδάρες και τέτοια, τρελάθηκε, ζήλεψε κοντή. Έβαλε τον Παπα Μιχαήλ το θύμα, έκανε φασαρία. Έβαλε το Βλάκα να κάνει φασαρία, το Βλάκα. Ήταν Βλάκας εκείνος. Πάμε παρακάτω. Πάλαξε το θέμα. Παντού γίνεται αυτό. Δεν γίνεται στη ζωή, στην επιχείρηση δεν γίνεται. Δεν έχει σιδηρά, κυρία. Για πες μου. Τι, για πες μου. Στη Λίβερπουλ ποιος κάνει κουμάντο? Τι ποιος κάνει κουμάντο? Ο Κλόπ ή οι παίκτες? Τι ο Κλόπ ή οι παίκτες? Ο Κλόπ ή οι ποδοσφαιριστές? Στη Λίβερπουλ υπάρχουν αστέρια. Υπάρχει ο Μανέ, υπάρχει ο Σαλάχ, υπάρχει ο Ρόμπερτσον. Δεν υπάρχει στη Παρί. Ποια είναι η Παρί? Ο Νεϊμάρ. Ποιος? Ο Νεϊμάρ. Ο Νεϊμάρ είναι σαν Μέση. Ο Μέση περπατάει σαν τον γέρο. Εγώ το λυπάμαι. Βρε, το λυπάμαι το Μέση. Τι Μέση? Καλά κάνει και το λυπάμαι. Το γυαλίπηση είναι ο Μέση. Γυαλίπηση είναι. Υπάρχουν? Δεν υπάρχει. Αν υπάρχει ένας πολύ καλός ποδοσφαιριστής όπως είναι ο Χάλαντ. Ποιος? Αν υπάρχει. Υπάρχει ένας ο Χάλαντ. Ναι, και. Και ήθελε τον πάρει Παρί. Ναι. Και σου λέει Μπαπέ όχι. Ναι. Δεν κάνει κακό στην ομάδα? Δεν ξέρω θα κάνει άμα. Τι γνώμη σου? Εντάξει, κακό κάνει. Όταν δεν παίρνει ένα προπονητή με προσωπικότητα, δηλαδή αποκλείεται ένας Κλοπ να δεχτεί να πάει εκεί. Αποκλείεται. Θα το δούμε κόκκινες τώρα στη συνέχεια. Πάμε παρακάτω. Θα το δούμε στη συνέχεια. Λοιπόν, βγήκανε τώρα ο λογαριασμός από τις ζημιές που γίνανε στο ΆΚΑ. Ποιος λογαριασμός βγήκε? Τόσα καθίσματα. Α, ήμουνα στο μάτσο εγώ. Ναι. Τα σπάσαν, τα ρημάξαν. Γούσταρα, ναι. Μ' άρεσε πολύ. Πολύ γέλιο ρίξα. Με τι γελούς? Που τα σπάγανε. Βγαίνουν από την πολιτεία, λένε δεν μπορούν να ελεγχθούν 50.000 άνθρωποι. Δεν μπορούν να ελεγχθούν 50.000 άνθρωποι. Μάλιστα και. Άρα καταλήγουμε σε ένα πολύ απλό συμπέρασμα. Ότι τι. Θα φωνάζει από 5.000 για να μπορεί να του ελέγξει τελείως. Θα φωνάζει 50.000 και θα έρθει ο λογαριασμός, θα τα πληρώσει ο Σαββίδης και ο Αλαφούζος. Και τι είναι λογική αυτό, να κινδυνεύουν ζωές? Εγώ, άμα πάω, γιατί να κινδυνεύσουν ζωές? Πολύ θέλει. Άμα πας με αυτούς, θα κινδυνεύσει ζωές. Πάνε εσύ απέναντι. Εγώ πήγα απέναντι και δεν κινδυνεύσει η ζωή μου. Δεν πάω μαζί του, άμα δεν θέλω. Να κινδυνεύσει η ζωή μου. Μα δεν έχουν πάω, την πολυτέλεια τη δικιά σου δεν την έχουν. Γιατί, άμα πληρώσει εισιτήριο, ακριβώ δεν πάει. Ναι, ρε φίλε, ναι. Αυτοί δεν θα μπορούν, πάω δεν θέλουν. Δεν πάω. Καταλαβες. Ναι. Άρα διώχνουν τον κόσμο τα γήπεδα. Άρα λες, ή κάνεις τελικούς διαφορετικούς, με πολύ λιγότερο κόσμο. Όχι, με αυτόν τον κόσμο, γιατί. Αφού είμαι μελούκι πάνω στο γήπεδο. Φαντάζεσαι να έπαιζε Ολυμπιακός ΠΑΟΚ? Θα είχαμε περισσότερο ξύλο. Και τι θα γινόταν? ΠΑΟΚ Άρης. Θα έπαιζε περισσότερο ξύλο. Και τι έγινε? Και τι έγινε? Εσύ? Θα τα σπάγανε, θα πληρώσει. Κάποια στιγμή θα πρέπει να μιλάμε για μπάλα ή θα πρέπει να μιλάμε για αυτά? Ό,τι θες μιλάμε. Για το αν μαχαιρωθήκαν στη γέφυρα, για το αν πετάξαν. Άμα θέλει άλλο να μαχαιρωθεί στη γέφυρα, α μαχαιρωθεί, τι με νοιάζει εμένα. Ένα που το κάνει στο ποδόσφαιρο όμως. Α μαχαιρωθεί, τι με νοιάζει εμένα. Με νοιάζει. Τι με νοιάζει εμένα. Άμα θέλω να μαχαιρωθούν, να σκοτωθούν, τι με νοιάζει εμένα. Δηλαδή αυτό είναι το ποδόσφαιρο που θέλουμε. Άμα θέλετε τι και ποδόσφαιρο, ούτε να σα κάνω. Δεν πάω να μαχαιρωθείτε. Στεναχώρια εγώ νομίζει. Δεν το καταλαβαίνω, δηλαδή για ποιο λόγο εγώ να στεναχωρεθώ. Άμα θέλουν να σπάσουν το γήπεδο, θα το πληρώσει ο Σαββίδης και ο Αλαφούζος. Εγώ θα το πληρώσω. Εγώ, άμα μπω σε μαγαζιά, έσπασα τα πλήρωση πάνω μου, στα νιάτα μου, ο πατέρας μου. Όσα έσπασα, εγώ τα πλήρωσα. Εγώ τα πλήρωσα. Α τα πληρώσει και ο Σαββίδης. Εγώ έσπασα τον Κρόνο όταν ήμουν 18 χρονών, που σακώθηκα με τον άλλο στο ξύλο. 50.000 δραχμές, 48, τα πλήρωσε η μάνα μου, ο πατέρας μου. Τα πλήρωσε όμως. Μια άλλη φορά σπάσα ένα άλλο μαγαζί, πλακώθηκα, τα πλήρωσε ο πατέρας μου. Την άλλη φορά έσπασε ένα άλλο μαγαζί, τα πλήρωσα εγώ. Τώρα που τα σπάσαν οι παόξινες, τα πληρώσω ο Σαββίδης. Τι με νοιάζει εμένα? Τα πληρώσω εγώ για το Σαββίδη? Τα πληρώσω ο Αλαφούζος. Τόσα λεφτά έχω. Ωραία λογική. Γιατί?
Με συγχωρείς, γιατί δεν είναι λογική. Τα σπάσανε. Ναι. Θα τα πληρώσουν. Τελείωσε. Μπορούν να κλειδώσουν. Λοιπόν, τι σε νοιάζει εσένα τα κάνω. Εμείς θα πάμε στα μπουζούκια και τα σπάσουμε. Δεν θα πληρώσουμε. Δεν μπορεί να τα σπάσει τα μπουζούκια. Γιατί? Άμα έχω λεφτά, ό,τι θέλω κάνω. Δεν μπορείς. Τα ρημάζω, ό,τι γουστάρω. Δεν μπορείς. Γιατί? Δεν μπορείς. Σοβαρά μιλάς. Θα πάω σε ένα μαγαζί, θα πω έχω 50 χιλιάρια, το σπάσω. Ξέρεις να με πούνε. Και εγώ θα βαράω μαζί. Άμα έχει λεφτά, ό,τι θες κάνεις. Ό,τι γουστάρεις. Ό,τι βλακιά σου έρθει. Ό,τι γουστάρεις. Άμα έχει λεφτά, ό,τι γουστάρεις κάνεις. Άντε, τράβα σε διάλειμμα τώρα και ας τις θεωρίες σου. Τι πρέπει να γίνει και τι πρέπει να γίνει. Ποια είναι η θεωρία? Η θεωρία είναι πρέπει να γίνει κάτι. Εγώ λέω να μην γίνει τίποτα. Όταν βγαίνουν, φίλε, πολιτικοί φορείς και λένε δεν μπορούμε να ελέγξουμε τον κόσμο, τότε τους μαζεύουν. Τι τους? Γιατί τους μαζεύουν τόσο? Και τι να κάνει ο κόσμος, δεν θα εκτονωθεί? Άμα αυτοί εδώ πέρα, άκου να δεις, πήγαν 20.000. Από τη μία 20.000 από την άλλη. Οι μισοί δεν έχουν να πάνε με γυναίκα 4 χρόνια. Τελευταία φορά που είδαν επιπή ήταν σε βάφτιση. Βαφτίζαν κοριτσάκι. Άμα δεν εκτονωθούν, θα πρέπει να πάνε γυμναστική ή να πάνε με γυναίκα. Εγώ αν ήμουν πρωθυπουργός, θα άνοιγα μπουρδέλα. Δωρεάν, με ΕΣΠΑ. Θα έπαιρνα τα ΕΣΠΑ και θα τους έβαζα. Τι θέλετε, πηγαίνετε, κάντε έρωτα. Θα σπάγατε λιγότερα. Δεν κάνει μπορτέλα, τα σπάγα στα γήπεδα. Δεν πρέπει να εκτονωθούν αυτοί κάποιοι. Δουλειά δεν έχουν. Γκόμενα δεν έχουν. Προοπτική να πιάσουν δουλειά δεν έχουν. Τι, δεν πρέπει κάπου να. Εγώ τους δικαιολογώ. Κάπου πρέπει να βγάλουν και αυτή την ενέργειά τους. Εμείς 54 πάμε και έχουμε 5 τόνους ενέργεια. Αυτοί που είναι 20, 22, 25 δεν θα έχουν. Τι με κοιτάς? Δεν ήταν μόνο αυτοί οι οποίοι κάνουν. Στο τέλος πάντων. Ποιοι κάναν άλλοι? Δεν είχα, φίλε, το προφίλ των ανθρώπων που κάνουν. Ποιος δηλαδή, έχεις δει κανένα 50 χρονών, 53, 54 με τις χιλιές? Το ξύλο από τα επίσημα ξεκίνησε, από ό,τι έμαθα. Ποιο? Από τα επίσημα ξεκίνησε. Τα επίσημα είναι οι μπράβοι, ρε κόκκινε των ομάδων. Πληρωμένοι, μπράβοι είναι αυτοί όλοι. Αυτοί φουσκότοι είναι, άμα πει, του είδα εγώ όλου. Μια βγούμε μια φωτογραφία μόνο ένα, με σφίγγει το χέρι του, λέω ρε φίλε, πόνουσε μας ακατεύει το χέρι του, ας επειδήσει, σηκώσει 200 κιλά πάγκο. 300. Έλα, λέει, σε αγαπάω πολύ, με αγκαλιάζει, κρακρού, 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 κάτσε ρε φίλε το λέω. Σε 25-30 χρόνια. Άμα θέλω πάω στον προκρούστη. Άμα θέλω σήμερα θα πάω στον προκρούστη στον έβρο, με τραβήξει το κεφάλι, να φύγει η κύλη. Τι εσύ θέλω να με αγκαλιάσεις, βόδαρε. 200 κιλά πάγκο σηκώνεις, εμένα βρήκες να αγκαλιάσεις. Ακούτε Μετρόπολης εδώ σε 95,5 των FM και είμαστε παρέα με τον Κλειδαρά. Στέργιος Πετκανίτσα, Δελφών 101 και Mark Botcher η γωνία. Πηγαίνετε εκεί αν θέλετε να βγάλετε κλειδιά ή mobilizer ή τηλεφωνείτε στο 85-27-27. Αν έχετε πρόβλημα με κλειδιά, κλειδαρχή ασφαλείας, λουκέτα, χρηματοδιβώτια, αγκαραζόπορτες, οτιδήποτε μα οτιδήποτε αφορά κλειδιά ή κλειδαρά, όλα γίνονται με ένα τηλεφώνιο στο 85-27-27 από το Στέργιο Πετκανίτσα και τους συνεργάτες του. 9.55 γεννώ το μήνυμα στο 54.045 με 25 λεπτά του ευρώ τη χρέωση του μηνύματος. Μετρόπολης 95,5 σέλεμα στο Facebook ή στο ποστάρισμα της σημερινής εκπομπής με τον Τσαχάνο, τον ποδοσφαιριστή της Ίντερ και παλιότερο της Μίλαν. Να πω ότι το Μετρόπολης 95,5 σε περιμένει σε ένα σούπερ μπασκετικό διήμερο στη Θεσσαλονίκη. Δήλωση συμμετοχή και αντιμετώπιση στους παραγωγούς του Μετρόπολης σε έναν αγώνα και μια αναμέτρηση που θα σου μείνουν αξέχαστα. Σαββατοκύριακο 28 και 29 Μαΐου στο πλακόστρωτο της παραλίας. Οι εγγραφές για το τουρνουά συνεχίζονται και όσοι επιθυμούν να δηλώσουν συμμετοχή μπορούν να κάνουν κλικ στο παρακάτω link 3on3 streetball, το 3on3 με αριθμό, λοιπόν, .gr, κάθετος ID, παύλα 3on3 και από εκεί πέρα .html. Οι συμμετέχοντες θα έχουν ευκαιρία να γνωρίσουν μεγάλα ονόματα του ελληνικού μπάσκετ και να παίξουν μαζί τους. Δηλαδή τώρα αυτό είναι η αποκρυπτογράφηση κάνεις? Όχι, είναι τι το έτσι, μιλ, δεν καταλαβαίνω τι λες. Δηλαδή τώρα αυτός κατάλαβε τι είπες? Φυσικά. Δηλαδή αυτός τώρα που ακούει τα μάξι. Στο ίξι, link, ναι. Δηλαδή τώρα εγώ οδηγάω. Ναι. Οδηγάω τα μάξι. Είναι η γυναίκα μου, η γκόμενά μου, η φίλη μου, ένας φίλος μου μέσα. Όποιος, ωραία, μόνος. Μόνος. Περπατάω με τα μάξι στη λεωφόρο Νίκης. Ναι. Φανάρι κόκκινο στα 100 μέτρα. Ακούω εγώ εσένα τώρα να λες τζιλ μπιλ, τζιλ μπιλ. Θα το συγκρατήσει αυτό δηλαδή, ή πρέπει να το γράψει? Μπορεί να μπει στο site του Μετρόπολης. Τι τζιλ μπιλ, πες τον άνθρωπο. Επειδή λέω εγώ τζιλ μπιλ, τζιλ μπιλ, πε στο site. Εγώ του λέω ποιο είναι το link. Ποιο είναι το link? 3on3 streetball. Τι φρίζει? 3on3 streetball. Ωραία. Μα αυτό άμα είναι, το καταλαβαίνω. Πρέπει να βάλει και τα υπόλοιπα. Γι' αυτό τα υπόλοιπα ποια είναι? Θέλω να τα πω πάλι. Ναι, πες ότι οδηγάει ένας και τα λες τώρα. .gr, κάτως ID, παύλα, 3on3.html. Αυτό είναι, τι μπορώ να κάνω άλλο? Δηλαδή πόσο... Καλύτερα να με πεις τα ψώνια να κάνω από το σούπερ μάρκετ, να τα θυμηθώ παρά αυτό που λες να πω. Τζιλ, μπιλ, ντι, τζιλ, ελ, πάνε στα θέματα. Άντε. Λοιπόν... Α, να πω και κάτι. Πήγα εγώ Αθήνα, κατεβαίνω συχνά. Και θέλω, δεν θέλω,
Κάνω κοινωνία εκεί με αυτούς. Ναι. Κάθε 15 μέρες πάω εγώ, έρχεται η άλλη απάνω. Τέλος πάντων. Τι δεν. Θες δεν θες κάνεις, έρχονται εκεί. Μπράβο σου, ένας επιχειρηματίας ο άλλος. Έλα στο γυμναστήριο μου άλλος. Έλα στην επιχείρησή μου άλλος. Ξέρω εγώ, κάνεις κοινωνία. Ακούστηκε. Ακούστηκε ότι οι επιχειρηματίες από Αθήνα θέλουν να επενδύσουν στη Βόρεια Ελλάδα, Χαλκιδική, και κάποιοι από αυτούς στη Θεσσαλονίκη θέλουν να πάρουν ραδιόφωνα, συχνότητες κτλ. Ένας εξ αυτών είναι και ο κύριος Μαρινάκης. Μπούρτος. Λοιπόν, ακούστηκε λοιπόν ότι θα πάρει συχνότητες. Λέω ρε γαμώ, το λες να θέλει να πάρει και εμάς, να πούμε κτλ. Τρομοκρατήθηκε. Μετά λέω, μετά έμαθα, όχι λέει, μα γυρίζει γύρω-γύρω, ψάχνει να βρει συχνότητα. Για το, έψαξε το Λίμπερο να βρει. Με πήραν το Λίμπερο και μου λένε δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Δεν ισχύει αυτό το πράγμα. Για Μαρινάκη, Λίμπερο κτλ. Είναι μια είδηση η οποία δεν είναι σωστή, ας πούμε. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Εντάξει. Και για Χαλκιδική άκουσα, για Μελισανίδη, και στο πρώτο πόδι θέλει να πάρει εκτάσεις να φτιάξει πράγματα. Οπότε. Επιχειρηματίες. Ναι, κάνουν επενδύσεις. Δεν είναι κακό για την πόλη να έρχονται επιχειρηματίες να επενδύουν. Δηλαδή να πηγαίνουν οι δικοί μας στο. Δηλαδή πάνε οι δικοί μας στα επάνω Βουλγαρίας και πώς τα λένε, Κόπια, στα Βαλκάνια κτλ. Και έρχονται οι Αθηναίοι εδώ απάνω να πάρουν τα δικά μας. Υπάρχει μια τέτοια κινητικότητα πάντως από Αθηναίους. Από το Λίμπερο με είπαν οι συνάδελφοι, και με τον Χρήσανθο που μίλησα και με τους ιδιοκτήτες που μίλησα, με τον Χρήσανθο, τον Τσαλτίδη, ότι δεν υπάρχει κάτι τέτοιο, δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Οπότε μην το ακούτε αυτό για το Λίμπερο, μπορεί να είναι για άλλα ραδιόφωνα, άλλες συχνότητες, έχει και κενές συχνότητες. Εντάξει, έχει κάποιες κοινές συχνότητες. Δύο-τρεις πώς είναι, δεν τα ξέρω και πολύ καλά. Ξέρω ότι άλλοι καλοβλέπουν εδώ να επενδύσουν. Εντάξει. Μάλιστα. Ωραία. Αυτό. Γιατί με ρωτάνε πώς το βλέπεις, δεν είναι κακό να γίνονται επενδύσεις. Είσαι σοβαρός, Ροκόκκινη. Εάν είναι λογική να πληρώσουν οι πάει τα σπασμένα των οπαδών τους, δηλαδή στη Γερμανία και σε όλη την Ευρώπη. Συγγνώμη. Ποιος θα τα πληρώσει τα σπασμένα των οπαδών, η ΠΑΕ θα τα πληρώσει. Συγγνώμη, φίλε. Εγώ είπα ότι αυτό είναι το σωστό. Το σωστό είναι αυτό. Ναι, εγώ το λέω. Όχι. Είπα εγώ ότι είναι το σωστό αυτό. Ναι, εγώ το λέω. Εσύ το είπες. Εγώ το λέω, ναι. Και απευθύνεις σε μένα. Σπάει ο Παοξής, θα πληρώσει ο Σαββίδης. Σπάει ο Ολυμπιακός, θα πληρώσει ο Μαρινάκης. Θα πληρώσω εγώ. Αρκετά δεν πληρώνω στην εφορία. Φυσικά πληρώσω ο Σαββίδης. Εσύ τι είσαι, γκόμενα του Σαββίδης, εσύ και να μην πληρώσει ο Σαββίδης. Άστον να πληρώσει. Έλεος με την αρνητικότητα του ραπ. Ποια είναι. Το ότι είναι κοινικό σημαίνει ότι είναι αρνητικό. Ναι. Ποια επίσημα ρε κόκκινε, πάλι παπάτσα λες. Ούτε ιδέα δεν έχει για το τι έγινε. Το ότι πέφτανε χημικά αβέρτα και διακρίτω το ξέρει. Αφού δεν πατά που δεν πατά στο γήπεδο του Σοχανή, τι εκφράζει άποψη για κάτι που δεν γνωρίζει. Δεν έγινε ρε και τίποτα σπουδαίο. Δηλαδή να σου πω και κάτι άλλο. Δεν είπαμε χθε. Έχουμε δει και χειρότερα πράγματα. Να δεν διαφωνώ. Εντάξει. Πήγαν εκεί και το 2010 που πήγα εγώ κάτω στην. Πώς τη λένε. Στο ΑΚΑ πάλι με τον Άρη. 25.000 Αριανοί και άλλοι 20 τόσοι χιλιάδες. 70.000 ήμασταν, 65 όλοι μαζί. Ωραία. Χειρότερα γίνανε. Μπήκαν οι security του Παναθηναϊκού και μαλώναν με τους Αριανούς. Γίνανε πάλι επεισόδια. Και επανέρχεται. Yeah. Άμα έχεις κακαλά, πες και αυτό. Η ΠΑΕ έδωσε διαπιστεύσεις και αυτοί που τις είχαν πετάξει στο στίβο, τολμάς όμως να πεις για κάτι για ΠΑΕ, ΠΑΟΚ και ευθύνη της. Ναι. Τρέμουμε τώρα. Μην μας κόψει το μεροκάμα το ΠΑΕ, ΠΑΟΚ. Δεν πάμε καλά. Δεν βλέπεις τι δράματα έχουμε και τι φόβο έχουμε εμείς εδώ. Μην μας κόψει η ΠΑΕ, ΠΑΟΚ το μεροκάμα το. Φυσικά και τα είδαμε. Και φυσικά τα πληρώσει ο Σαββίδης. Και ο Αλαφούζος όσα σπάσαν οι άλλοι. Πάμε. Τι θα πει να μην πληρώνουν, πρέπει να πληρώνουν αυτοί που κάνουν τα επεισόδια. Πάμε ρε κόκκινε. Αλλά εδώ δυστυχώς είμαστε μπανανία. Τίποτα, η ΠΑΕ να τα πληρώσει. Αν τα πληρώνει η ΠΑΕ, τότε θα τους ελέγξουν κιόλας περισσότερο οι ίδιες η ΠΑΕ. Πάμε άλλα θέματα. Τέλος με τον τελικό. Φτάνει. Λοιπόν. Όποιος τα σπάει, να πληρώνει. Ερώτηση. Μάλιστα. Γίνεται ο σχεδιασμός του ΠΑΟΚ. Ήδη δύο πρώτοι αποχωρήσαν. Ποιοι αποχωρήσαν? Ο Βαρέλα και ο Πασκαλάκης. Ναι, ο Βαρέλα ήταν ούτως ή άλλως άνθρωπος για να φύγει. Ο Πασχαλάκης δεν του έγινε πρόταση καμία από τον ΠΑΟΚ. Θα πάει στα Εμιράτια στην Τουρκία. Όπου θα πάρει περισσότερα λεφτά ο άνθρωπος. Ναι. Είσαι τώρα άνθρωπος που παρακολουθείς τα δρόμενα. Τι? Παρακολουθείς τα δρόμενα. Μάλιστα. Και λες, ο ΠΑΟΚ τώρα τι έχει να κάνει? Ναι. Να ψάξει δύο τερματοφυλάκες. Γιατί δύο? Δηλαδή, ο Ζίβκοβιτς υπάρχει ποιος να παίξει. Γιατί, ας κάτσει δεύτερος. Με αυτή την εικόνα που βγάζει, εσύ θα το κρατούσες? Τι εικόνα βγάζει? Δεν παίζει. Δεύτερο. Και όταν μπήκε, δεν δείχνει ότι δεν μπορεί. Έπαιξε ένα μάτσο, το έφαγε, εντάξει. Το κρατάς δηλαδή? Το κρατάω.
Για δεύτερο τον κρατάω. Και παίρνω ένα πρώτο. Γιατί αν τον κρατήσω. Τι μέλλον που και πρώτη μπορεί να έχει έτσι. Ποιος. Ο ΠΑΟΚ. Να έχει ένα τερματοφύλακα δεύτερο και να παίζει ο πρώτος. Θες ανταγωνισμό εσύ. Το λογικό αυτό δεν είναι. Ας βγάλει και έναν Έλληνα τρίτο. Το Ταλιχμανίδη ξέρω εγώ, έχει τρεις. Μια χαρά είναι. Πάρε ένα τερματοφύλακα, φέρει ο Μπρούτος, Μπότο, πώς το λένε. Τι είπατε, ζάχαρος έπιασε. Ποιο ζάχαρο. Σε βλέπω να μιλάς. Δεν έχω ζάχαρο, με στεναχωρίες. Ο Άκου μάλλον φεύγει. Και καλά θα κάνει. Εντάξει. Οπότε θα χρειάζεται. Ρε όλοι πρέπει να φύγουν. Όλοι. Όλοι. Και να κάνουν μια καινούργια ομάδα. Όλοι πρέπει να φύγουν. Κι όμως ο Μπότο είχε πει ότι ο Βιερίνια θα ανανεώσει και ο Λουτσέσκου κάνει θετικές εισηγήσεις για τον Μπίσερβαρ και για ποδοσφαιριστές. Ο περισσότερος κόσμος βλέπει ότι δεν έχουν άλλο πράγμα να δώσει στον ΠΑΟ. Εσύ αν τις εννοιάζεις, ΠΑΟ και είσαι. Φυσικά γιατί είμαι, κουβέντα κάνω. Ας κάτσε ο Μπίσερβαρ για τον χρόνο. Τι σε πειράζει εσένα. Άμα η εταιρεία θέλει να μείνει ο Μπίσερβαρ του χρόνου. Και μπορεί να κάνει πρωταθλητισμό με τον Μπίσερβαρ. Όχι. Τότε. Ας μην κάνει. Τι να λέμε τον κόσμο, δηλαδή πάει για πρωτάθλημα. Όχι, αν δεν πάει, τι θα γίνει. Και φέτος είδε 20 πόντους. Έγινε και μια φασαρία. Όχι. Φασαρία είναι που χάσανε από τον Άρη. Και που χάσανε το κύπελλο. Τι. Και να βγει δεύτερος, τι έχει και τρίτος. Κοίτα, και για τον χρόνο θα είναι θέμα. Γιατί. Γιατί θα έχει δύο ομάδες για τα πραγματικά του Champions League. Θα παλέψει. Άμα μπει δεύτερος, καλά θα είναι. Αν μπει δεύτερος, είναι ακόμα καλύτερα. Ρε αγόρι μου, τώρα πάω και είναι, εντάξει. Τι να έκανε τη μαγκιά του. Ο Πάο ξέρει αυτό. Αυτό ήταν και τελείωσε. Ο Πάο ξέρει τι με θυμίζει. Του Καρατζαφέρει το κόμμα. Μπήκε στη Βουλή, έκανε τη μαγιά, έφυγε, τελείωσε. Αυτό μου δείχνει ο ΠΑΟ. Δηλαδή ο Καρατζαφέρης δεν ήθελε να πάει παρακάτω. Πώς θα πάει παρακάτω. Δεν ήθελε. Πώς θα πάει, αφού δεν είχε λεφτά. Να κρατήσει τον Άδωνη, τους άλλους, τους παικταράδες, τους πήρε η Νέα Δημοκρατία. Πώς θα το κάνει. Οπότε στον ΠΑΟ δεν υπάρχουν λεφτά. Υπάρχουν. Ε, παιδάκι μου, τι παιδί υπάρχουν λεφτά. Ο ΠΑΟ θέλει να κρατήσει τον Μπίσεσβαρ. Ναι. Θα φύγει ο Μπίσεσβαρ. Θέλει να κρατήσει τον Κρέσπο και τον Βιερίνια. Ας τους κρατήσει εγώ λέω. Αλλά να μην βασιστεί σε αυτούς. Να βασιστεί σε άλλους ποδοσφαιριστές. Θέλει τερματοφύλακα, αριστερό μπακ θα φύγει ο Σίγκλεϊ. Θέλει σέντερφορ θα φύγει ο Ακπομπ. Θέλει εξτρέμ. Ο άλλος είναι τρελός. Πώς το λένε ο εξτρέμ που έχουν ο τρελός ο Ζάμπα. Ζάμπα. Ο Ζάμπα είναι τρελός. Ο Μητρίτσα θα φύγει, θα πάει στα Εμιράτα. Ο Βαρέλα φεύγει, θέλει άλλο στόπερ. Θέλει παίκτες. Τώρα το μπάτζετ να ρωτήσουν οι ρεπόρτερ το Σαββίδι, ποιο θα είναι. Τι μπάτζετ θα έχει. Θα μεγαλώσει, θα μικρύνει. Θα παίρνει παίκτε σαν τον Καντουρί με 1,5 εκατομμύριο, α σε τρώνε τα λεφτά. Θα πάρει γρήγορο. Ο Μπότο με τον Λουτσέσκου τα έχουν καλά. Ή πλακωθήκανε. Στην αρχή όλα καλά είναι. Στην αρχή την κόμενα καλά είναι. Μετά το τρίτο ραντεβού, όχι η μάνα σου είπε αυτό, όχι έκανε εκείνο. Όχι κοίταξε στραβά γιατί κοίταξε την άλλη, πιάνει αυτή στο κινητό. Γίνεται μπάχαλο. Πρώτο ραντεβού, καλό και το δεύτερο. Στο τρίτο ραντεβού αρχίζει το πρόβλημα. Η ζήλια. Ρε ποια ζήλια, η ζήλια το τελευταίο. Η ζήλια λέει. Χιλιάδιο. Δηλαδή, όχι ροχαλίζεις γιατί κοιμάσαι, όχι γιατί αερίζεσαι, μυρίζει, όχι γιατί εκείνο και τ' άλλο, όχι τσαλακωμένα φοράς τα ρούχα, όχι βρωμάει μασχάλι σου. Τι ζήλια λες εσύ. Υπάρχουν πολλά πράγματα. Τι είναι, πρώτο ραντεβού, Μπότο με τον Α, τι καλά τα βρήκαν σε καλό κλίμα. Δεύτερο ραντεβού, Α, τι καλά τα έβρισαν σε καλό κλίμα. Στο τρίτο ραντεβού, εγώ στο λέω. Δεν τα έχει καλά ο Μπότο με τον. Ας τι λένε τώρα. Ας τι λένε. Ο άλλος θέλει να κρατήσει Βιερίνα Κρέσπο Μπίσεσβαρ και οι άλλοι δεν θέλουν. Ο άλλος ήθελε Πασχαλάκη, δεν του κάνα πρόταση. Πώς είναι καλά ο. Ήθελε ο Λουτσέσκου. Γιατί κοροϊδεύει να μην θέλει. Δεν το ξέρω, ρε φίλε. Πώς δεν το ξέρει. Δηλαδή τι είναι, κοροϊδεύει ο Λουτσέσκου να μην θέλει τον Πασχαλάκη. Ποιος τι είναι ο ΠΑΟΚ, η Ρεάλ να θέλει τον Γιασίν. Και ποιος ήταν αυτός ο οποίος στάθηκε εμπόδιο όταν του γίνει πρόταση. Ποιος ο λαός. Ο κόσμος δηλαδή. Ο κόσμος τους πλάκωσε εκεί, πλακώθηκε, τους σήκωσε τη μαγιά να πούμε, είχε ωραίο παλικάρι. Είναι δυνατόν να μην του κάνει πρόταση καν. Εγώ δεν σου λέω να τα βρούνε. Εγώ δεν σου λέω να τα βρούνε. Κάνει καν πρόταση. Να μην του κάνει καν πρόταση, είναι φυσιολογικό. Όχι. Δηλαδή αν, εγώ σου λέω αυτός θα πάει στα Εμιράτα, ο Πασχαλάκης. Ας το φέρω εγώ αλλιώς το έργο. Δεν του κάνεις μετά το Δεκέμβριο πρόταση. Πάει ο Ιανουάριος, πάει ο Φεβρουάριος, πάει ο Μάρτιος. Και τον Μάρτιο μιλάει αυτός με τον Ολυμπιακό. Και τα έχει βρει με τον Ολυμπιακό. Επικοινωνία. Περίμενε, ρε, περίμενε.
Περίμενε, τι ζημιά μπορεί να γίνει. Τα βρίσκω εγώ ρε με τον Ολυμπιακό, γιατί δεν μου κάνεις πρόταση. Και σου λέω Ολυμπιακός, Ιούνιο που τελειώνει, 1 Ιουλίου, έρχεσαι και υπογράφεις τον Ολυμπιακό. Τα έχουμε βρει σε όλα. Και παίζουμε κύπελο, πάω και Ολυμπιακός. Και το ξέρουν. Και τρώω εγώ ένα στραβόγκολ. Δεν το θέλω επίτηδες να το φάω, το τρώω. Κάνω ένα λάθος. Πόσα λάθη είναι, κάνει. Ναι. Τι γίνεται. Χαμός. Χαμός. Τόπινγκς. Κατευθείαν θα πούνε. Κατάλαβες. Ή σου λέω το άλλο εγώ. Κάνεις το παιχνίδι της ζωής σου, παίρνω πάω από το κύπελο. Και πας μετά στον Ολυμπιακό, ρε κουφάλα, μας έκλεισε στο σπίτι, να πούμε, από την άλλη μεριά. Κάτσε. Παίξε μπάλα. Το επαγγελματικό αυτό είναι. Ρε. Ο Εμπαπέ μέχρι προτές ήταν δεδομένο ότι θα πάει στη Ρεάλ. Ναι. Και τη Ρεάλ κοίταξε να σαράξει τα πετρέλαια. Ναι, ωραία. Αυτό είναι το σωστό. Είναι άλλο εκείνο. Εδώ είναι άλλα ήθη και έθιμα. Είναι άλλα. Καλησπέρα, Γρηγόρη. Λέει ο Αεξής από την Νέα Σμύρνη. Αν υπήρχε κανονικό δικαστικό σύστημα και αξιοπρεπή. Δεν μου λε τον Αεξή με την Νέα Σμύρνη. Κοιμάστε μαζί το βράδυ, κάνετε σεξ. Όχι, καμία σχέση. Κάτι στο κινητό κάθε φορά, δηλαδή κάθε εκπομπή ο Αεξής από την Νέα Σμύρνη. Έχουν... Όχι, ανοίξει ομοφιλοφιλικέ αυτέ και τα ίδια. Πρέπει να το ξέρουν. Έχουν ενδιαφέρον τα μηνύματά του. Έχουν ενδιαφέρον τα μηνύματά του. Μήπω τα έχετε. Όχι, δεν μου αρέσουν οι άντρε. Στο Άγιον Όρος πήγες, αφού μου δεν σ' αρέσουν οι άντρες, γιατί πήγες. Βλακίες. Τι κόβεις βλακίες. Αν υπήρχε κανονικά δικαστικό σύστημα και αξιοπρεπείς δικαστές, δεν θα είχαν ασκηθεί ποινικές διέξεις μόνο κατά των χουλιγκάνων. Θα είχαν ασκηθεί και κατά των αστυνομικών που έριξαν χημικά χωρίς λόγο και αδιάκριτα μέσα στο πλήθος των οπαδών του ΠΑΟΚ, θέτοντας σε κίνδυνο τη ζωή και τη σωματική ασφάλεια απροσδιορίζοντας αριθμό προσώπων. Υπάρχει πλήθος οπτικών ντοκουμένων που τα αποδεικνύει. Τι μου λες. Ο νόμος ή θα ισχύει έναντι όλων ή δεν θα ισχύει. Τι μου λες. Καθόλου. Αλλιώς μιλάμε. Τι για δουλειά κάνει αυτός, ρε. Δικηγόρος. Δικηγόρος είναι. Ποιος του έδωσε το δίπλωμα. Θέλει κάτι μούτζες με 12 δάκτυλα. Γιατί. Αυτός που του έδωσε δίπλωμα δικηγόρου. Όχι. Ρε βλάκα δικηγόρε, πες τον, βλάκα. Είμαι αστυνόμος. Και εγώ είμαι, και ο άλλος είναι υπουργός. Και έχω εγώ τα χημικά. Ναι. Και είναι οι παοξίδες, οι Παναθηναϊκοί και κάνουν μανούρες. Είναι 20.000 από τη μια μεριά και 20.000 είναι από την άλλη μεριά. Καλά μέχρι εδώ. Ναι. Δηλαδή θα μπω εγώ με τα μάτια μέσα στην κερκίδα. Εμένα ρε, κοίτα εμένα. Θα μπω μες στην κερκίδα. Θα είμαι εγώ υπουργός. Θα είμαι εγώ υπουργός και θα πω ας πούμε τον επικεφαλή της αστυνομίας. Ξέρεις κάτι. Είναι 20.000 γαϊδούρια από τη μια μεριά και άλλες 20.000 γαϊδούρια είναι από την άλλη μεριά. Και να βάλω την δημιουργία το μάτι εκεί. Και να αρχίσει να πέφτει ξύλο. Με τα γκλόπς και ιστορίες. Και μου σκοτώνεται ένας παοξής ή ένας παναθηναϊκός. Αστυνόμος θα σκοτωθεί δεν πειράζει, δεν πέφτει κυβέρνηση. Άμα σκοτωθεί ο άλλος από την άλλη μεριά. Πέφτει η κυβέρνηση ή δεν πέφτει. Μπορεί. Όχι, πέφτει ή δεν πέφτει. Μπορεί. Όχι, μπορεί. Την άλλη μέρα έπεσε. Λογικό είναι. Έπεσε την άλλη μέρα. Με το χημικό. Όχι, βήχεις, όχι, κάνεις, όχι, οργάνεις. Δεν πέφτει καμιά κυβέρνηση. Τους εξαφανίζεις με το αεροζόλ. Τους τραβάς μια ψυξή. Είναι κατσαρίδες. Ναι, κατσαρίδες. Τους τραβάς ένα αεροζόλ. Μεθάνε για κάνα τέταρτο. Είχε και τα χασίσια την προηγούμενη μέρα. Και τους κάνεις αρνάκια. Άκουμε τώρα. Αν πεθάνει κανένας, δεν πέθανε από γκλόπς. Επαθέβραγμα πέθανε. Στο Μέγκα Διατοπούνε και τα λοιπά. Έφυγε ένας από άλλα κοπή. Το κατάλαβες ρε κόκκινε που θέλει άλλος από τη Νέα Σμύρνη να μας μάθει τα γράμματα. Στα Θρανία τα μάθε τα γράμματα. Εμείς τα ξέρουμε απ' έξω πες τον. Το χαρτογιακά εδώ κάθε μεσημέρι που τον έχεις και τον κάνεις αβάντα να πούμε. Λοιπόν, τη ρεζίνα λίμου μου την γνωρίζεις. Τη γνωρίζω, κάνα μπουκάλι δεν έφερε. Και όσοι την έχετε δοκιμάσει σίγουρα την γνωρίζετε. Όχι όμως όλοι, άρα πρέπει να την δοκιμάσετε. Μάλιστα. Η εξαιρετική ποικιλία μοσχάτου Αλεξανδρίας Λίμνου και το φυσικό ρετσίνι Ευβίας δίνουν υπέροχη γεύση και επιγεύση και φυσικά εξαιρετικό άρωμα και κάνουν τη ρετσίνα Λίμνου Μύρνα μοναδική. Μπορείτε να την προμηθευτείτε από το κέντρο διανομής του Συνεταιρισμού Λίμνου, την Κάβα Ελλήνων Κλίμα, η οποία βρίσκεται στους Παλαιόκηπους Ακριτών 33 πίσω από την Μολύνη Ζαριστών και κάτω από το στρατόπεδο του Παύλου Μελά. Τηλέφωνο παραγγελιών το 2310 720180, διάθεση χονδρική λιανική. Μάλιστα. Ήταν πολύ τυχεροί που έπεσαν σε εμάς και τους καβατζούσαμε, τους αντιληφθήκαμε νωρίς πριν τον πλησιάσουν μεγάλο όγκο οπαδών. Δεν καταλαβαίνω τι γράφεις. Φίλος του Παναθηναϊκού. Τι λέει? Φίλος του Παναθηναϊκού. Ήταν πολύ τυχεροί που έπεσαν σε εμάς, λέει, και τους καβατζούσαμε. Τους αντιληφθήκαμε νωρίς πριν πλησιάσουν μεγάλο όγκο οπαδών. Γρηγόρη, διάβασε το. Αν τους είχαν πιάσει και τους είχαν μαχαιρώσει, θα ήταν πρώτη είδηση. Και κάτι άλλο. Άκουσα ότι βαρέσανε κάτι αστυνομικοί. Κάτι παοξίδες εκεί στη θύρα, έτσι. Ναι. Ναι. Γιατί διαμαρτύρονται. Τι θέλουν να τους κάνουν δηλαδή οι αστυνομικοί. Να παίξουν πινάκλ να πούμε. Να παίξουν σκάκι.
Και θα σας πω και κάτι άλλο. Εσείς που έχετε παιδιά και πάτε εκδρομή με τους οργανωμένους γενικά. Τόσο μυαλό έχετε ρε. Τόσο βόδια να είστε. Τόσο ζώα να είστε. Θα πας με οργανωμένους. Θα βάλεις το παιδί σου σε πούλμαν οργανωμένων. Είναι αιτία διαζυγίου αυτό. Θα πάρω το παιδί εγώ 12 χρονών, 15, 14, 17, 13. Θα το βάλω στο πούλμαν όποιο οργανωμένοι και να είναι. Όποια ομάδα και να είναι. Να πάω οικογενειακός να δω την ομάδα μου. Εάν το κάνω, θα υποστώ και τις συνέπειες. Ποιες είναι οι συνέπειες? Να μυρίσω το χασίσι μέσα στο πούλμαν. Να φάω την ταλαιπωρία γιατί ας πούμε. Τι είπα, ξέρω να φάει πέτρο, ναι, στο πούλμαν. Θα κατουρηθώ απάνω μου και δεν θα με αφήσουν να κατέβω γιατί έτσι λέει το πρωτόκολλο. Θα αρχίσω όταν πάω στην Αθήνα, θα με φωνάζουν Βούλγαροι, ήρθες ξέρω εγώ κτλ. Θα αρχίσουν να με βαράνε λίγο με τα γκλοπ. Ελαφρά. Μετά όταν γίνουν μανούρες, θα αρχίσουν να πετάνε χημικά οι αστυνομικοί. Άμα γίνει και κανένα σαματά, μπαίνουν και μέσα, σκοπανά και δύο-τρεις οι αστυνομικοί. Μάλιστα. Και τι θες να σε κάνουν δηλαδή? Με οργανωμένους πας ταξίδι. Τι θες να σε κάνουν? Να σε ανοίξουν την πόρτα της άμαξας, να σου τραβήξουν και κάνα κόκκινο χαλί και να σου πούν περάστε κύριε και η κυρία σας εδώ, περάστε, καθίστε σε ακριβό εστιατόριο, φέρω και το κρασί από πάνω, να σε σερβίρουν, ρε. Κανίβαλε. Πήγες να πούμε με οργανωμένους εκδρομή. Και σε βάριζαν οι αστυνομικοί. Πού το περίεργο, ας πούμε. Και με έρχεσαι και με κλαίγεις εδώ, καλέ μας, χτυπήσε μας και τι θα σε κάνουν? Άκου μυαλό, ρε μου. Δηλαδή μερικά πράγματα είναι αυτονόητα από την πρώτη στιγμή. Μη μου κλαίγεστε λοιπόν από οποιαδήποτε ομάδα κι αν είστε. Πήγατε με οργανωμένους και σας φερθήκαν άσχημα. Σίγα μου είστε και ευαίσθητοι. Σίγα, μήπως να σας πάμε και στον ψυχολόγο να σας κάνουμε καμία συνεδρία. Καλή ιδέα. Να σας απαλύνουμε την ψυχική οδύνη να πούμε. Άντε δεν φύγετε από εδώ πέρα. Άντε μας τρελάνετε. Αν ήσουν Πασχαλάκης. Αν ήμουν ο Πασχαλάκης. Ναι. Και σου δίναν τα Εμιράτα 1,5 εκατομμύριο και λίγο 400.000 και για 2 χρόνια. Μάλιστα. Πού θα πήγαινες? Στα Εμιράτα. Νομίζω φίλε ότι κάνεις λάθος γιατί ο Πασχαλάκης στην ηλικία που είναι θέλει ένα καλό συμβόλαιο. Να πάω να κάνω τι στη Λίβερπουλ να πούμε με 400.000 και ενώ τα Εμιράτα με δίνουν 1,5 εκατομμύριο. Μάλιστα. Στα 32 μισό που είναι ο Πασχαλάκης, στα Εμιράτα. Και θα έκανα και μπούργα, θα βάζα και μια μπούργα. Αν είχε πάρει, ναι, πολύ μεγαλύτερα συμβόλαια στο παρελθόν, θα ακούγονταν καλό. Αν είχε πάρει. Ακριβώς. Από τη στιγμή που δεν πήρε, όπως τώρα ο Διούδης, που φεύγει από τον Παναθηναϊκό. Ο Διούδης. Αν δεν κάνει τώρα καλό συμβόλαιο κάπου. Καλά, ο Διούδης έχει το λάθος μπαμπά και το λάθος μάνατζερ, να πούμε. Και τον μπαμπά τον είχε. Τι να τον κάνει. Μάνατζερ. Μα το βλέπω πριν 5 χρόνια στο Ζάπινγκ. Το παιδί θα έρθει στον Άρη. Ράνι ώρα, παιδί μου, είσαι καλά. Α, σε κεράσω. Τι να με κεράσει, να το λέω. Τι να με κεράσει, το παιδί θα πάει στον Άρη. Σε ποιον Άρη θα πάει, τη Β' Εθνική. Πάει το παιδί να παίξει μπάλα στον Αγροτικό Αστέρα μέσα. Παίζει Αγροτικό Αστέρα Άρη. Πάμε να δούμε το μάτς. Άντε, λέω, πάμε να δούμε το μάτς. Μπαίνουμε εκεί στου Ολακοτάγκου εκεί στον Εύωσμο. Στου Μάο εκεί πέρα, στου Ινδιάνου να πούμε. Άμα του δουν οι Ινδιάνοι, του Ευωσμιώτε, ξέρει θα πάθουν οι Ινδιάνοι. Θα τραφούν σε φυγή. Θα πούν τι είναι αυτή εδώ πέρα. Πάμε εκεί πέρα που λες, το βρίζαν τον. Το Διούδη. Βρίζουν το παιδί. Τι θα κάνω, ρε, το λέω. Βρίζουν το παιδί. Τι θα σε κάνω. Το παιδί θα το βρίζουν. Παλιά θα πει. Βρίζουν το παιδί. Βρίζουν το παιδί, βρίζουν το παιδί. Λέω, παιδιά, μην βρίζετε το Διούδη. Μην το βρίζετε, λέω το Διούδη. Γυρνάω γιατί ρε αυτό που λέει. Είναι καλό παιδί, λέω. Πήρα από τη μάνα. Αυτό είναι ο μπαμπά του, λέω. Εφοριακό παλιό. Βρίζετε αυτόν εδώ πέρα. Τον αρχίζουν στα πινελίκια το Διούδη. Δεν ήθελε να με πάρει με τα μάξι πίσω, να με πάει μετά. Δεν παίρνει καθόλου. Πάμε σε διάλειμμα. Τον άνθρωπο να βρούμε. Συνεχίζεται να γίνεται της κακομοίρας εδώ σε 95,5 των FM και είμαστε παρέα με τους αδερφούς Κωνσταντινίδη, οι οποίοι φροντίζουν να διαγράψετε οριστικά το όχημά σας, αρκεί να τηλεφωνήσετε στο 18133 κρατώντας μόνο την άδεια κυκλοφορίας του αυτοκινήτου, και οι αδερφοί Κωνσταντινίδη να κάνουν τα υπόλοιπα γρήγορα, αξιόπιστα, δίνοντας παράλληλα την καλύτερη τιμή της αγοράς. Και όλα αυτά με τηλεφώνημα στο 18133 ή στο axa.gr. 9.55 και ενώ το μήνυμα στο 54045 με 25 λεπτά του ευρώ τη χρέωση του μηνύματος. Μετρόπολης 95,5 στο inbox του σταθμού στο Facebook ή στο αποστάρισμα της μένης εκπομπής με τον Τσανχάνουρου, ο οποίος για άλλη μια χρονιά βγήκε δεύτερος και από ό,τι φαίνεται επιλέγει κάθε φορά τη λάθος ομάδα. Τη ρετσίμνα Λίμνου Μύρινα, όσοι δεν την έχετε δοκιμάσει, πρέπει να το δοκιμάσετε, γιατί όσοι την έχετε δοκιμάσει, τη ξέρετε και είναι καταπληκτική. Η εξαιρετική ποικιλία μοσχάτου Αλεξανδρίας Λίμνου και το φυσικό ρετσίνι Ευβίας
δίνουν υπέροχη γεύση και επίγευση και φυσικά εξαιρετικό άρωμα και κάνουν τη ρεζίνα Λίμου Μύρινα μοναδική. Μπορείτε να την προμηθευτείτε από το κέντρο διανομής του συνεταιρισμού Λίμου, την Κάβα Ελλήνων Κλίμα, η οποία βρίσκεται στο Βελόκηπους Ακριτών 33, πίσω από την Ελλάδα Ρεστινών και κάτω από το στρατόπεδο του Παύλου Μελά, τηλέφωνο παραγγελιών το 2310-720180, διάθεση χονδρική λιανική. Τι γελάς? Δεν μου λες με τη ρεζίνα που διαφημίζει την ήπιες πρώτα και τη διαφημίζει. Λοιπόν, το Σάββατο πριν. Δεν σε έβαλα να με φέρεις. Καρα... Μου το είπε, εγώ τι είμαι, ο ιδιοκτήτης της ρεζίνας. Θα πας να φέρεις. Σιγάρι. Θα πας να αγοράσεις για τη γιορτή 30 Απριλίου, δεν έχεις γενέθλια. Ναι. Ωραία. Μας κέρασες. Έχεις παράπονο από κερασμένα. Έχει τώρα το ρεζίνα τραβιέται. Κοκακόλα και. Βέβαια. Το Σάββατο πριν το παιχνίδι πετύχα μια κοπέλα Παοξού από τις Οικίες και ένα φίλο με μπλούζα για διακριτικά του ΠΑΟΚ. Πού, ποιοι είναι αυτοί? Να ψάχνουν πώς θα μπουν στο γήπεδο και βρέθηκαν στη μεριά των Παναθηναϊκών. Ναι. Και ευτυχώς αντιλήφθηκα νωρίς και αφού έκρυπτα τα διακριτικά, τους πέρασα με την παρέα μου στην πλευρά των Παοξίων. Μπράβο, φίλε Γιώργο. Μπράβο. Ναι, να σου δώσουμε το βραβείο, Γιώργο. Που δεν τους έδειρες, θα πούμε. Κύριε, καλά, είναι φίλαθρος, δεν είναι οπαδός, δεν είναι μαμελούχος, δεν είναι μάμα. Εντάξει, άμα, κοίτα, Γρηγόρη, οι οπαδοί είναι βρωμόψυχοι. Έχουν κακή ψυχή, έχουν μίσος μέσα τους. Δεν έχουν αγάπη για την ομάδα τους. Έχουν αγάπη πρώτα για τον εαυτό τους, νομίζουν ότι είναι πολυτιμότεροι από τον πρόεδρο. Έχουν θέματα οι οπαδοί. Έχουν ψυχικά νοσήματα έχουν. Νομίζουν ότι όλοι οι δημοσιογράφοι είναι ρουφιάνοι, δυσί είναι. Ξέρω εγώ, κερδίζει η ομάδα, νομίζω ότι αυτοί βάλαν το κόλ, φαντασιώνονται, έχουν τεράστια πάθη εναντίον των αντιπάλων τους. Τέλος πάντων είναι κατασκευασμένοι έτσι. Δεν θα αλλάξει αυτή η σύνθεση της ψυχής τους. Όχι, εγώ θα προσθέσω ότι ναι. Όπως είπες, να μην παίρνει κάποιος το παιδί τους εκδρομές, όταν δεν ξέρετε κάπου, μην πηγαίνετε. Είναι φάση τώρα να πας στο παιδί σου, να πας στο γήπεδο με το πούλμαν. Όχι, ο άλλος με την κοπέλα του πήγε και δεν ήξερε από πού είναι η μαριά. Την κοπέλα του ρε πήγε και στο γήπεδο με την κοπέλα του. Αυτό σου λέω. Με την κοπέλα σου θα πας στο γήπεδο. Αυτό ήθελε να πάει. Θα πεις και εγώ πήγα. Αλλά. Εγώ πάω στα επίσημα. Αυτό ανερείται μέσα σε δύο λεπτά. Μα εγώ πάω στα επίσημα. Στο Βόλο τι έγινε στα επίσημα. Τι έγινε. Δεν έπεφτε ξύλο. Εγώ μάλωσα. Μπορούσε κατά λάθο να μπλέξει χωρί αυτέ. Γιατί να μπλέξω άμα δεν θέλω. Γιατί για ποιο λόγο. Εγώ μπορούσα να μπλέξω, άμα πούνε καμιά κουβέντα. Δεν υπάρχουν παράπλευρες απώλειες. Ρε κόκκινε, αυτός που θέλει να μπλέξει, μπλέκει. Αυτός που δεν θέλει να μπλέξει, φεύγει. Πέφτει ξύλο στο γήπεδο. Πάνε πάνω, τέρμα πάνω, κάτσε μη μιλάς, μέχρι να σταματήσεις. Γιατί να μπλέξεις. Άμα δεν θες να μπλέξεις, δεν μπλέκεις. Άμα δεν θες να μπλέξεις, δεν μπλέκεις. Δεν απόλυτο, αυτό συμφωνώ. Τίποτα δεν είναι απόλυτο στη ζωή. Αλλά αυτοί που θέλουν να μπλέξουν, μπλέκουν. Μη στεναχωριές. Ο Γρηγόρης λέει: το βλέπεις το δολάριο στην μπλούζα της Ίντερ κόκκινε. Μόνο αυτό νοιάζει τον Τζαχάνογλου. Ναι, δεν είναι έτσι όμως. Αυτός είναι εγκατέμιση. Εντάξει. Άλλο. Αυτός είναι εγκατέμιση. Δεν ήταν με τον Κόντε και ήταν με τον Ιντζάγκη. Λοιπόν, στα δελτία ειδήσεων το πρωί και στις διάφορες ενημερωτικές εκπομπές. Ξυπνάς πρωί, βλέπεις δελτίο. Φυσικά. Ποιο πρωινάδικο βλέπεις, ποιο γουστάρεις. Δεν έχει πιο γουστάρο. Ποιο γουστάρεις, γιατί ντρέπεσαι να το πεις. Εσύ, ανοίγω το πρωί στις 5 που το βγαίνει το. Τι 5? Ξυπνάς 5 το πρωί. Ναι. Τι είσαι άρρωστος, είσαι. Γιατί είναι άρρωστος όποιος φτάνει νωρίς. Είναι υγεία να ξυπνάς από τις 5 το πρωί χωρίς ξυπνητήρι. Εκεί την ώρα ξυπνάω. Τι να κάνω. Δηλαδή τι ώρα κοιμάσαι. 12. Κοιμάσαι ώρα 12 και ξυπνάς ώρα 5. Ναι. Έχεις προβλήματα. Ποιος δεν έχει. Ρε κόκκινε, είναι δυνατόν να ξυπνάς 5 ώρα το πρωί από μόνος σου. Όταν ξυπνάς κουρασμένος ή ξεκούραστος. Όχι, δεν ξεκουράζομαι. Άρα είσαι άρρωστος. Μπορεί και να είμαι. Ωραία, ξυπνάς το πρωί άρρωστος 5 ώρα και τι βλέπεις. Είχαν ένα θέμα με κάτι κυρίως οι οποίες πήγανε να κάνουν ξέρεις μπότοξ και αυτά εδώ lift. Και πού πήγανε. Σε Ινστιτούτο Ομορφιάς. Λογικό, δεν είναι οι κυρίες να πάνε στο Ινστιτούτο Ομορφιάς να κάνουν μπότοξ. Και κάναν καταγγελίες ότι και τις κάνανε χάλια. Ναι. Και χάσα και πάρα πολλά χρήματα. Εντάξει, όταν κάνεις μπότοξ, πολλές φορές μπορεί ας πούμε, να μην σε κάνουν καλά. Εντάξει. Ρε φίλε, το να θέλει ο άνθρωπος να διορθώσει κάποια λάθη πάνω του. Ρε κόκκινε, μπότοξ, άκου να δεις. Δηλαδή τώρα οι κυρίες αυτές, τι δουλειά κάνανε οι άντρες τους.
Πού να ξέρω. Άμα ήταν ο άντρας της Φορτηγατζής με 1200 το μήνα. Δεν μπορείς να το κάνεις. Πώς μπορείς. Με 200 ευρώ σε φτιάχνουν τη μάπα. Έτσι σε τέτοια Ινστιτούτα πήγαν. Όταν φτιάξεις τη. Όχι, ρε. Ακουδώ, για πολλά λεφτά μιλάω. Ακουδώ, ρε. Όταν φτιάξεις τη μάπα σου, θα πας στον καλύτερο πλαστικό. Δεν θα πας με αυτά που είναι 150 και 200, θα σου βάλω ένα αυτό, ένα τσιρότο εδώ, θα σου τραβήξω λίγο κτλ. Ό,τι πληρώνεις κάνεις. Πήγαν αυτές εδώ οι κυρίες, το έμαθα και εγώ για το. Για πολλά λεφτά μιλάω. Πόσα λεφτά. Η μία 35.000 και η άλλη 72. Α, τέτοια ήτανε. Ναι. Τέτοιο μπότοξ κάνανε. Γι' αυτό σου λέω. 35.000. Είχαν δηλαδή κυρίες 35.000, η μία και 72.000. Βγάλανε δάνεια. Μπαμ, μπαμ. Τι δάνεια. Για να μπορέσουν να τα πληρώσουν. Πήγαν κάναν δάνειο. Ναι. Πόσο χρόνο ήταν οι κυρίες. Μεγάλες. Πόσο μεγάλες. Πάνω από 70. Πάνω από 70. Λοιπόν, εγώ ήμουν 70 χρονών γυναίκα. Είχα 45 χιλιάρια, 50 χιλιάρια. Και ήμουν και χείρα. Δεν θα έκανα μπότοξ. Θα έβρισκα κανένα. Το πεις. Θα έβρισκα κανένα πενιντάρι που έχει να δουλέψει 2 χρόνια 3. Που έχει ακόμα ορμές. Εκεί στα 50 κάπου. Θα τον τάιζα. Θα τον έδινα για κάνα 2-3 χρόνια. Και θα ευχαριστιόμουν. Τι να τα κόκκινε. Δεν έχουν πρακτικό μυαλό, ρε. Κάνε με 70 χρονών γυναίκα, σε φτιάξω εγώ να μου δώσει 60 χιλιάρια. Είχαν πήραν τη σύνταξη του αυτού, τι μη σαν φαίνεται τον αυτόν, και γιατί τα κάνανε τα μπότοξ. Γιατί. Για να βρουν εγκόμενο. Το λογικό δεν είναι. Άμα τον ταΐζαν τον κόμενο με αυτά που δεν πληρώναν για τον μπότοξ, πάλι κόμενο θα βρίσκαν. Κορόιδα γίνε. Τι. Και εγκόμενο και μπότοξ. Φάτινα λοιπόν τώρα και δεν σε κλαίω. Άλλο τι είχαμε, κάνα κοινωνικό καλό είχαμε. Δεν βλέπω τα reality show για να σου πω. Διάφορα. Όχι, εγώ. Ναι, οπότε ναι. Δεν είχε. Εντάξει. Πάρα πολύ γκρίνια για την ακρίβεια. Πάρα πολύ γκρίνια για, για το ρεύμα, για το πετρέλαιο, για τις τιμές των πρώτων υλών. Και από ό,τι βλέπω η Ελλάδα είναι πολύ ψηλά στη λίστα με την ακρίβεια στα προϊόντα. Ωραία, τώρα στις εκλογές ψηφίστε άλλο κόμμα. Βγάλετε άλλους. Ψηφίστε άλλους. Ναι, ψηφίστε άλλους. Δηλαδή, πιστεύεις ένα κόμμα γιατί θέλεις να αλλάξεις, ψήφισε άλλους. Μόλις αλλάξεις κόμμα, πάλι οι ίδιες οι τιμές θα είναι. Δεν καταλαβαίνεις ότι αυτοί που βγαίνουν στις εκλογές κοιτάνε να βγάλουν το μεροκάματό τους και ό,τι είναι να γίνει θα γίνει. Δεν παίζει ρόλο ποιο θα βγει πρωθυπουργός, ποιος υπουργός. Δεν το έχεις πάρει χαμπάρι. Δυστυχώς συμφωνώ. Ωραία. Εμείς λοιπόν τι κάνουμε στις εκλογές. Ψηφίζουμε αυτούς που μας συμφέρει, μας κάνουν ρουσφέτια να είναι φίλοι μας. Και δεν μας νοιάζει το κοινωνικό σύνολο. Τι ρουσφέτη να σε κάνει, Κωνσταντίνε, πες μου, τι μπορεί να κάνει. Να μου φέρει το γιο μου από την Αλεξανδρούπολη στη Θεσσαλονίκη στο στρατό. Να μου βρει δουλειά το παιδί σε ιδιωτική εταιρεία. Να μου σβήσει, ξέρω εγώ, από την τράπεζα κάποια χρέα μου τα κάνει, ξέρω εγώ, μισά. Να μου κάνει μετάθεση τη γυναίκα που είναι σε άλλη πόλη. Να χιλιάδιο. 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 Να βρω εισιτήριο για τον τελικό. Ό,τι είναι να κάνεις θέλει μέσον. Να σε βρει γιατρό, να σε βάλει στο νοσοκομείο γιατί δεν έχεις φράγκο. Να πληρώσεις ιδιωτικό γιατρό. Γιατί. Χίλια δυο. Το κοινωνικό σύνολο δεν μας νοιάζει. Τι με νοιάζει εμένα. Κοιτάξω εγώ ποιον έχω δίπλα μου. Να με βοηθήσει, να τον βοηθήσω κι εγώ. Πώς θα γίνει. Αυτή είναι η ιστορία. Μου κάνει εντύπωση. Μα έτσι, συγγνώμη, έτσι δεν κινούμαστε όλοι. Έτσι είναι λάθος. Ωραία. Ρε κόκκινε, λάθος σωστό. Κινούμαστε έτσι. Έτσι κινείται η κοινωνία. Ωραία, άμα κινείται. Όλοι. Όλη η κοινωνία έτσι. Τι να κάνει, για το κοινωνικό σύνολο ποιος ψήφισε. Κανένας. Ναι, αλλά αυτό βλέπουμε ότι δεν οδηγεί πουθενά. Βρε, οδηγεί πουθενά. Θα κοιτάξω το προσωπικό μου συμφέρον. Με κοιτάει. Τι με κοιτάζει. Όταν βγαίνει ο κόσμος. Μάλιστα. Και φωνάζει για τον ΠΑΟΚ, τον Άρη, τον Ηρακλή, τον Ολυμπιακό, τον Παναθηναϊκό και την ΑΕΚ. Και δεν διαμαρτύρεται για τα αυτονόητα. Τι συμπέρασμα βγάζει, δηλαδή κάπου δεν λες ότι έχει αποβλακωθεί ο κόσμος. Εσύ λες στην πολιτεία αυτούς τους αποβλακωμένους να μην τους κατεβάσει 20.000 να κάνουν μανούρες και να ξεχάσει. Είπα αυτό. Τι. Είπα ότι με τις δηλώσεις που κάνει ο κ. Θεοδωρικάκος. Ποιος είναι αυτός. Είναι ο Θεοδωρικάκος. Τι είναι ο Θεοδωρικάκος, τι είναι αυτός. Υπουργός Δημοσίας Τάξης. Α, αυτός είναι, εντάξει. Λοιπόν, όταν κάνουν τέτοιες δηλώσεις. Λες ρε φίλε, αφού δεν μπορείτε, γιατί το κάνετε. Ρε στις δηλώσεις. Το πιάνω εγώ το επικοινωνιολόγος και λέω. Τι έχουμε ανεργία 70%. Ακρίβεια τόσο 100%. Τι πρέπει να γίνει μια εβδομάδα, 10 μέρες, θα ξεχαστεί ο κόσμος. Θα παίξουν οι κανίβαλοι με τους ανθυποκανίβαλους. Οι ανθυποκανίβαλοι είναι οι Παναθηναϊκοί, οι κανίβαλοι είναι οι δικοί μας. Θα γίνει μαλλιοφράση, θα πέσει ξύλο, θα γίνει αδικία, θα χάσει ο ένας, θα κερδίσει ο άλλος. Θα έχουμε 10 μέρες να λέμε.
Μετά πάμε σε άλλο. Μετά πάμε σε άλλο. Μετά θα πάμε σε άλλο. Το λογαριασμό του ρεύματος όμως που δεν έχεις να τον πληρώσεις, πάλι δεν θα έχεις να τον πληρώσεις. Ας μην τον πληρώσεις. Πάρα, κάνει διακανονισμό. Για τον άλλο μήνα. Ξανά διακανονισμό. Πού θα πάει αυτό, Γιώλη? Θα κληρονομήσει το παιδί σου χρέη από τη ΔΕΗ. Θα φύγει το παιδί στην Αγγλία μετανάστης, θα παρατήσει τη ΔΕΗ και θα έχει ΔΕΗ να παίρνει. Απλά πράγματα. Απλά πράγματα. Ναι, ναι. Σε θαυμάζω εσύ πώς θα... Το σπίτι χρεωμένο να το πάρει η τράπεζα, γιατί να την πληρώσει τη ΔΕΗ? Άστε με το κόψει το ρεύμα. Αυτή με βρει η ΔΕΗ στην Αγγλία, εγώ που θα είμαι μετανάστης. Ας έρθει να το πάρει. Κάνεις και αποποίηση. Ας τα πάρει από το Φωτόπουλο που ήταν της ΔΕΗ. Αν σκεφτείς έτσι. Ο γενικός διευθυντής ήταν της ΔΕΗ. Ο γενικός εκεί, Φωτόπουλο δεν το λέγανε. Ο Νταβάτη, τέλος πάντων, μην το πω τη λέξη. Ναι. Λοιπόν, το Δήμο. Ρε τι θες ρε, λύσεις έχει για όλα. Δεν έχω, δεν πληρώνω. Χρωστάω στην τράπεζα το σπίτι, δεν το πληρώνω. Πόσο χρόνο είμαι, 54, πάω 72, πεθάνω. Και τι να το κάνω το σπίτι. Ας το πάρει η τράπεζα, ας το βάλει στον πισινό της. Δεν το δίνω. Τι σαν και εμάς που αγχωνόμαστε για το αυτό. Δεν το δίνω. Άμα δεν έχω, δεν πληρώνω. Τι να κάνω, με πάρει την ψυχή. Δεν έχω να πληρώσω το αμάξι, το πήρα δάνειο. Ας το πάρει, πάρ' το πίσω. Και η λάδια έτσι κι αλλιώς, πάρ' το. Πάρ' το. Τι να πας φυλακή, με πας. Πολύ απλά τα. Έτσι, μα έτσι δεν γίνεται. Πάω εγώ να πεθάνω επειδή δεν έχω να πληρώσω. Δεν έχω δουλειά, δεν πληρώνω. Τι να κάνω. Αφού δεν ισχύουν αυτά που λες. Τι δεν ισχύουν. Γιατί αγχώνεσαι και τρέχεις και φροντίζεις για να πληρώσεις και να. Ναι, άμα δεν είχα, νομίζεις θα στεναχωριό μου. Δεν απλήρωνα. Θα έπαιρνε τηλέφωνο αυτή από την τράπεζα, την έγινα τη Παναγία τη Γουαδελούπη. Γιατί ναι, χρωστάτε το αυτό θα μου λέει. Δεν πας, θα την έριχνα να μπει και θα το έκλεινα. Τι να με κάνει. Θα πάμε δίρη. Τι να με κάνει. Θα βρω μια δουλειά με μαύρα, θα κάνω μια αυτή, θα μπαλώσω. Αφού δεν είναι. Τι να κάνει, ναι. Όλοι μας ακούνε αυτά δεν κάνουν. Τι να κάνει. Βλέπεις ότι δεν οδηγεί πουθενά όλο αυτό. Και τι να γίνει, αφού η οικονομία έχει μεταπτώσεις. Μεταπτώσεις. Τώρα είναι στο κάτω. Εδώ μιλάμε για όλεθρο. Ναι, είναι όλεθρος. Πριν 30 χρόνια ήσασταν Greek lover. Πριν 20 χρόνια είχατε το χρηματιστήριο, γίνατε πλούσιοι. Τώρα είναι όλεθρος. Μετά 30 χρόνια θα ανέβει. Μετά 40 χρόνια κατέβει. Έτσι είναι. Η οικονομία είναι έτσι, πάνω κάτω. Τώρα είναι όλεθρος. Τι να κάνουμε. Που πέσαμε πάνω στον όλεθρο, τι να κάνουμε. Πάμε αυτοκτονήσουμε επειδή είμαστε στον όλεθρο. Αυτό σου. Λοιπόν. Ανοίγει ένα δελτία ειδήσεων άλλο και δεν ακούει κάτι ευχάριστο. Να μην ακούσει δελτία ειδήσεων. Να πάει στην παραλία, να δει καμιά γκόμενα να περνάει, να ανοίξει το μάτι του. Γιατί να δει δελτία ειδήσεων. Για ποιο λόγο. Να δω τις μάπες αυτές τις συστημικές, τις τοξικές τις μάπες. Για ποιο λόγο. Ανοίγει, λέει, θέλει δελτία ειδήσεων. Κακό του κεφαλίου του κάνει. Από Απρίλιο μέχρι Νοέμβριο έχει λιακάδα. Τράβα στην παραλία, πάρε ένα ευρώ σπόρια. Πάρε και ένα τρανζιστοράκι από τον Μπούζο. Να παίζουν τρανζίστορ, τα αμερικάνικα. Λοιπόν, ένα μαλλί της γριάς μισό ευρώ. Περπατάνε γκόμενες, περπατάνε παιδιά. Βλέπεις τα πλοία, ηλιοβασίλεμα τζάμπα είναι. Το νερό μισό ευρώ, άμα δεν είναι, πες μέσα στη γενική κλινική. Μπες μέσα στη γενική κλινική, μπες εκεί στον καταψύκτη. Γιατί ο Βαραβάς πώς ζει. Έχει πληρώσει τίποτα. Πώς μπορώ να το κάνω. Διψάει ρε ο Βαραβάς, είναι στην παραλία. Ναι. Και λέει αμάν, διψάω. Μπαίνει μέσα στη γενική κλινική, δεν έχει καταψύκτη. Πάει και στο κηλικείο, με βάζει λίγο πάγο, του λέει. Να το νερό της ημέρας. Πλήρωσε εσύ εξάδες νερό, να στα φέρουν από το σούπερ μάρκετ. Φίλτρο. Λοιπόν, έχει τρόπους να ζήσεις. Αν νομίζω ότι για ασφάλεια αυτοκινήτων είναι φθηνότερα μέσω ίντερνετ, κάνεις μεγάλο λάθος. Έτσι νόμιζα και εγώ μέχρι που πήγα σε ασφάλεια σε Ρεγοβά στη Βούλγαρη. Εκεί με εξυπηρέτησαν αμέσως και μου βρήκαν ασφάλεια αυτοκινήτου με ολοκληρωμένο πακέτο καλύψεων, τράφηση κρυστάλλων, οδική βοήθεια, νομική προστασία, φωτιά και κλοπή με 100 ευρώ το εξάμηνο. Μην το σκέφτετε, παιδιά, τηλεφωνήστε τώρα στο 2310-300-305 και ξενιάστε μια και καλή. Είχαμε άλλο ένα συμβάν σήμερα. Για να ακούσω. Μετά από μια εβδομάδα. Πού? Πήγε να βάλει καράκι στη Σύνδο. Στη Σύνδο. Να βάλει βενζίνη. Ναι. Βούλαρε και έφυγε. Τι θα κάνει. Ο βενζινάς κλέβει τον πελάτη, βάζει νερό, έρχεται ο πελάτης, κλέβει το βενζίνα. Φυσιολογικότατα. Γιατί. Πού θα πάει αυτό που σου είχε. Έτσι. Δηλαδή θα πηγαίνει στο βενζινάδικο. Θα βάλει security ο βενζινάς. Θα σου λέει πόσο θες. Ναι. Δώσε το 50. Ναι. Και μετά θα σου βάλει βενζινά. Εντάξει, αυτό θα γίνει. Τι γίνεται δουλειά. Θα τους κλέψουν τις βενζινάδες. Ένα στα τέσσερα βενζινάδικα κλέβει τον πελάτη.
θα κλέβει ένα τον άλλον. Εντάξει, έχει γοητεί αυτό. Ωραία κοινωνία. Ο κλέψα του κλέψαντο. Γιατί, μια χαρά είναι, γιατί. Έχουμε φτάσει ακριβώς στο σημείο που έλεγε χρόνια. Ότι το κράτος είναι εχθρός μας. Καλά, τώρα κατάλαβες ότι το κράτος είναι εχθρός. Όχι, πλέον ζούμε την απόλυτη ιστορία αυτή. Γιατί υπήρχαν άνθρωποι που τα πληρώναν όλα και είχαν αξιοπρέπεια ζωή του. Κακός. Τώρα σου λέει, γιατί να κόψω όλες τις αποδείξεις, αν μπορεί. Έχουν βγει και τα κλιμάκια έξω. Άιντε, γράψτε κόσμο και γίνεται μελιοβράση. Πάω στην Αθήνα στο ταξί. Λέει, περίμενε να βρω και κανέναν άλλον. Βρίσκει έναν άλλον. Λέει, περιμένει να βρω και άλλον. Όσου θε, λέω, βάλε. Και στο πόρτ μπαγκάζ, εγώ περιμένω, λέει, δεν έχω πρόβλημα με τον χρόνο. Του βάζει να πούμε μέσα, που πα εσύ, Νέα Σμύρνη, που πα εσύ, ζωγράφο. Μπαμ, μπαμ και τα λοιπά. Στη γωνία έλεγχο. Του τσακώνω. Λέω, τι είναι αυτή, αν μάλλον με τσακώσαν. Είναι κάτι τύποι με μάσκες, δεν του βλέπει. Μην πάρει διπλή, τριπλή τα ρήφα όταν ζητήσεις. Απαγορεύεται. Απαγορεύεται. Το βάλανε 700. Λόγω COVID ή γενικώς. Τίποτα, ρε, τι COVID. Τους απαγορεύουν. Δεν σε αφήνει το κράτος να οικονομήσεις. Πώς θα ζήσει αυτό. Πρέπει να κάνει παρανομία. Πρέπει να πάρει μάτι, τι, πώς και τα. Περίμενε, με 700 ευρώ τώρα πρόστιμο, μου λες. Ναι. Πότε θα βγάλει αυτά. Έχει 2-3 τέτοια τα τελευταία 4 χρόνια να τα βγάλει. Θα πληρώνει τώρα να κάνει τα άλλα. Θα πάρει εμένα, πάω στο γράφο με 10 ευρώ, τι θα κάνει. Θα πρέπει να πάρει άλλου 2. Με το που μπαίνω, λέει, στο ταξί, 120 ευρώ, λέει, έχω έξω, τον νοικιάζω. Τι θα κάνει. Οδηγός, τι θα κάνει. Πεζίνες, ένσημα. Πετρέλα, τι έχει. Ναι, τι θα κάνει, δηλαδή. Δεν θα πάρει τριπλή τάριφα. Εγώ άμα μου ταξίσεις και στο πόρ μπαγκάζ θα τους έβαζα. Ο Γιωργάκης, ο γαμπρός, μου είχε βάλει μια γριά. Την ξέχασε τη γριά, κόντεψα πεθάνει γριά. Τι κάνεις, ρε βλάκα, το λέω. Κουστί, την ξέχασα, να πούμε. Φώναζε γριά, εγώ άκουγα. Τι ακούγεται, γάτα μπήκε στα μάξι. Με πήγε βόλτα, ρε παιδί μου. Τα παλιά τα χρόνια που ήταν 30 φεύγα χρονών ήμουνα. Έλα, σε πάω, λέει, βόλτα με το ταξί. Διπλό, τριπλό. Ήταν μια μικροκαμωμένη γριά, μια γύφτισα ήταν. Λέει, πώς σε βάλω, σε λέω, βάλτε στο πορμπαγκάζ. Τη βάζω πορμπαγκάζ, πειράζει, όχι. Εκπαιδευμένη γύφτισα. Γυρνάμε στην τούπα, την ξεχάσαμε τη γριά. Πραγματικό τη. Την ξεχνάμε τη γριά. Φωνάζει γριά, και τα λοιπά. Γάτες είναι αυτό. Για ακουστή γριά, την ξέχασα. Την ξέχασα τη γριά, την πήγε σπίτι. Τι θα κάνει ο ταξιτζής, ρε. Τι θα κάνει αυτό που έχει μαγαζί, δεν θα κλέψει την εφορία όλα τη αποδείξει, θα τη κόβει, ρε. Τι θα κάνει. Τι θα κάνει. Τη συνέντευξη με το Μητσοτάκι θα γίνει, θα τον κλέψει, δεν θα τον κλέψει. Θα έρθει να τον γράψει, έτσι θα γίνει. Ο Άρης έχει σφαλιάρα στην ΕΠΟ. Ακόμα μια φορά και εσείς μιλάτε για μπότοξ. Και μετά αναρωτιέστε και εσάς. Ναι, μωρέ, θα ασχοληθούμε τώρα με τον Άρη και τον Πέοντα. Με τι ξεκινήσαμε, με αυτό. Με αυτό. Επειδή δεν άκουγε εσείς στις 2 και 10, είμαστε υποχρεωμένοι να το λέμε συνέχεια. Σε φέρουμε τον αμαξά και εσένα και το χαλί έξω από το σπίτι να σε πάμε με καμιά βόλτα και εσένα. 4 λεπτά σου δώσω κανένα φωτογραφείο μου να παίζει και να περνά ευχάριστη. Γιατί ρε κοκκινητή σου γράφει. Με λέει ότι είμαι ψεύτη για την ώρα που ξυπνάω. Είσαι ψεύτη. Για την ώρα που ξυπνάω. Όχι, δεν είναι ψεύτη. Είναι τερατολόγο. Άλλο ψεύτη, άλλο τερατολόγο. Φίλε, γιατί να σου πω ότι ξυπνάω 5 λεπτά. Δεν μπορούσα να σου πω 7, 8, 6, οτιδήποτε. Ποιο το όφελο. Έχω πρόβλημα με διαχείριση ύπνων. Έχω θέμα πέσω. Αυτό είναι αρρώστια που έχω πέσει. Δεν ξέρω αν είναι αρρώστια. Δεν είναι αρρώστια, ρε. Κοιμάσαι ώρα 12 και ξυπνάσαι ώρα 5, τι είσαι. Ραπ αναφορικά με την απόκτηση συχνότητα στη Βόρεια Ελλάδα από το Μαρινάκι. Μάλιστα. Αν κάποια στιγμή σου γινόταν πρόταση, θα πήγαινε. Να πήγαινα πριν. Άλλοι θεσσαλονικοί δημοσιογράφοι θα πήγαιναν. Ποιε πιστεύει ότι θα ήταν οι δυσκολίε. Για να πάει κάποιο στο ραδιόφωνο. Καταρχήν ο Μαρινάκι, μου είπαν κάτω στην Αθήνα, θέλει να κάνει πολιτικό. Πώς το λένε? Ραδιόφωνο. Πολιτικό θέλει να κάνει. Ναι. Δεν τον νοιάζει στην Βόρεια Ελλάδα να κάνει αθλητικό. Πολιτικό. Αυτοί που κάνουν πολιτικό ρεπορτάζ δεν θα πάνε. Θα πάνε, τι θα κάνουν. Άνεργοι θα μείνουν. Γιατί ο Σαββίδης που έκανε το Open δεν πήγανε. Το SDNA που ήταν δεν πήγανε. Τι θα κάνουν, να μείνουν άνεργοι. Άμα κάνει ο Μελισανίδης δεν θα πάνε. Θα πάνε. Το λογικό είναι. Γιατί επιχειρηματίες είναι. Να μείνουν άνεργοι. Δεν ήρθε ο Μαρινάκης εδώ πέρα και έφαγε στην ταβέρνα στην Πολύγνη. Πλήρωσε. Πήγε στο Άγιον Όρος και έδωσε 4 τζιπ στους παπάδες και κάναν κάμψεις στους παπάδες με το ένα χέρι. Σε ένα άλλο εστιατόριο δεν πήγε και έδωσε μπουρμπουάρ και κάνανε κάμψεις οι αυτοί. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Σημασία έχει. Το μαλλί της γριάς έχει 3 ευρώ και με 1 ευρώ δεν παίρνεις ούτε μια χούτα σπόρια. Στο 88 ζεις ακόμα ρε. Εγώ ζήτησα πλαγιοδάνιο μαλλί της γριάς. Τι είναι αυτό?
Λέω πώς κάνει το μαλλί της Γκρέας, λέει 2,5 ευρώ. Λέω άμα το μαλλί είναι σαν το αλέφατο που ήταν λίγα τα μαλλιά και τα έφερνε πλάγιο δάνειο. Έχει τρελαθεί, μου λέει. Πάρε ένα μαλλί της Γκρέας και φύγε. Με κέρασε και έφυγα. Ναι. Κάνε μου ένα μαλλί αριομάλικο. Πώς είχε, ρε παιδί μου. Αραιό. Ο Ζιντάν που είχε πλάγιο δάνειο, ο Λαβρέντης Γιαννέλος, ναι. Ο Αλέφαντος, ναι. Που το κάνανε από κάτω, ο Αρχοντίδης ο συγχωρεμένος. Ναι. Για να φαίνεται ότι έχουν και μάλια. Δεν είχα λεφτά, λυπήθηκα. Λέω, δώσε μισό μαλλί της Γριάς. Λέει, τι μισό μαλλί της Γριάς. Ένας γύφτος ήταν εκεί. Δώσε του λέει μισό μαλλί της Γριάς. Λέει, τι μισό μαλλί της Γριάς. Ένα πλάγιο δάνειο, λέω. Λέει, τι πλάγιο δάνειο, τον εξηγώ. Νευριάζει ο γύφτος, ας το διάλογο μου λέει, πάρ' το και φύγε, μου δεν με πήρε λεφτά. Πρέπει να είσαι ο μόνος που το δάκωσε το γύφτο. Ναι, το δάκωσα το γύφτο. Θα έχεις να το λες στα εγγόνια. Το δάκωσα το γύφτο. Ράψ' την Αθήνα, ξέρεις που είναι ο συνοικισμός κουντουριώτικα. Όχι, τα αναφιώτικα ξέρω εγώ. Τα κουντουριώτικα δεν τα ξέρω. Όχι. Δεν το έχω ακούσει. Όχι, όχι, δεν το ξέρω. Αυτός είναι ο Πρωτοβουσιάνος, εμένα μην τα ρωτάς. Τι να κάνω, αναγκαστικά έγινε. Δεν το ήθελα. Να μην μιλήσω. Πάμε σε διάλειμμα. Α βγάλουμε κανένα κουρατή. Θες να βγάλουμε κανένα. Από χτες μου διαμαρτύρονται. Κλαίνε, διαμαρτύρονται. Δεν ανοίξαμε να κλάψουμε. Έχουν εδώ πέρα σκουπίζουν. Φέρανε εταιρεία για να μαζέψουν τα νερά από τα δάκρυα εδώ πέρα στο Μετρόπολης. Έτσι, αυτό μπαίνανε ο Βιερίνια. Θα τον βρω κάποια στιγμή τον Βιερίνια, το ρωτήσω. Βρήκε την μπάλα πρώτα, θα πω ή το κεφάλι για να ξεκαθαρίσουμε εδώ πέρα γιατί έχει πέσει το κλάμα τη Αλεπού να πούμε εδώ πέρα. Μα κλέψαν το κύπελο, κλοπή, ο Κλάντεμπεργκ αυτό κτλ. Τώρα γίνει πρόεδρος στην ΕΠΟ άλλος, ο Αντιολυμπιακός, κλαίνε και άλλοι. Μαλτάκος. Κλαίει και ο Αβραμίδης κάτω, οι Ολυμπιακοί. Γιατί δεν κατεβαίνει άλλος υποψήφιος. Ποιος? Υποψήφιος άλλος γιατί δεν κατεβαίνει. Ξέρω εγώ. Άρα θεωρούν δεδομένο ότι θα χάσει. Θα χάσει, ναι. Τότε γιατί δεν βγαίνει. Ο Παναθηναϊκός είναι. Και γιατί κλαίνε. Πού να ξέρω εγώ. Έχω και τον Αβραμίδη στο ΑΡΤ και να βλέπει Ολυμπιακό να διαμαρτύρεται για ΕΠΟ, για διαιτησίες και τέτοια, σε πιάνει αηδία να πούμε. Σταμάτα ρε, το λέω. Σταμάτα του λέω. Κόκαλη, ταϊφάς όχι τόσο άνθρωπος. Κόκαλη 20 χρόνια και άλλα 15 χρόνια μαρινάκι, 35 χρόνια λέω, τα τελευταία και τρία. Τον εφοπλιστή που είπες. Ναι, τώρα 3-4 χρόνια. Τον εφοπλιστή που είπες. Εφοπλιστή. Τον Γουλανδρή. Ναι, πλάκα. Ναι. Με τον Πετρόπουλο ρημάξαν τον κόσμο. Ρημάξαν τον κόσμο. Διάλειμμα. Διάλειμμα και ανοίγουμε γραμμές. Πάρτε και πείτε ότι γουστάρετε. Λοιπόν, για ακόμη 21 λεπτά θα είμαστε. Το 2310 εντάρια είναι δικά σας. Δημήτρης Αξεχέρωγλου με ενημερώνει ότι η περιοχή αυτή είναι στους Αμπελοκήπους. Ποια τα κουντουριώτικα. Α, κοντά σε μένα. Σε σένα, απέκτησες σπίτι σαν την αντίνα. Γιατί. Μια χαρά γειτονιά είμαι εκεί φίλε. Δεν μου λες, το ξέρεις. Γειτονιά απίστευτη. Σαν την Τούμπα ένα πράγμα. Ζωγράφο, αν πήγαινα να μείνω Αθήνα, θα έμενα εκεί. Δεν θα άλλαζα ποτέ γειτονιά. Απίστευτη γειτονιά. Όταν πάω, καλά και έχω κάνει και φίλους εκεί. Χαμός. Α, φίλους παντού θα κάνει, μη στην αγοριά. Α, με συλλέω ο Σιδηρόπουλος ο Κώστας που είναι πρακτικός και φυσιοθεραπευτής και με την Ιώβη βελτιώνουν κόσμο στις ΣΕΡΕΣ. Δουλεύει στην Μπάγκερ τώρα για ένα χρονικό διάστημα. Δεν θέλω να σε γνωρίσει ο Νόιερ, μου λέει. Λέω για ποιο λόγο που με ξέρει εμένα ο Νόιερ. Του δείξα το βίντεο με το Μέλι, λέει. Και θέλει ο Νόιερ οπωσδήποτε να σε γνωρίσει. Λέω, ας με απόρριψε. Θέλει να σου γυαλίσει τη φαλάκρα με Μέλι. Γιατί υπενήσε κάτι για τον Νόιερ. Όχι, για σένα. Α, για μένα, ναι. Σε είδε γλυκούλη με το Μέλι. Είδε γλυκούλη και θέλει να με γνωρίσει ο Νόιερ. Παναγία μου. Είδες που έφτασε η φήμη μου, γιατί. Με το Μόναχο. Εσύ έχει ξεπεράσει και το Βαγγέλη Παθανσίου σε λίγο. Η Νάσα θα βάζει το βιντεάκι με το Μέλι. Όπως είχε πει κάποτε ένα σοφό, τα πιο απόψη το φεγγάρι είναι ο κόκκινο μοσχάρι. Γκρέκορ, δεν το είδα. Εγώ το είπα. Εγώ το είπα αυτό. Θα πιω απόψε το φεγγάρι είναι ο κόκκινος μοσχάρι. Έκανα μια βόλτα με τον γιατρό και τον Γουλιανό, τον πανιό, τον γιατρό και τον Γουλιανό στην παραλία. Παίρνανε μάτι. Όχι, δεν παίρνανε μάτι. Αυτοί παίρνανε μάτι και δίνανε και κάρτες. Εγώ καημένος μόνος μου, έκλαιγα τη μοίρα μου, έκανα 2 χρόνια. Είχε ένα φεγγαράκι εκεί πέρα και μετά το. Μετά το Μακεδονία Παλάς. Λέει να βγούμε φωτογραφία στο φεγγάρι. Και μου ήρθε η έμπνευση. Και απόψε το φεγγάρι είναι ο κόκκινος μοσχάρι. Αν ψοφήσω, τι θα λες. Θα στεναχωρεθώ. Τι θα λες, παιδά. Θα στεναχωρεθώ. Πρέπει να βρεις καινούργιο ρεπερτόριο. Θα στεναχωρεθώ. Λοιπόν, πάμε στον κόσμο. Είναι γεμάτες οι γραμμές. Θέλω να δω τι θα πούνε. Θα συνεχιστεί το κλάμα. Οι Αριανούς θέλω να πούνε τώρα. Θα αρχίσουν να λένε βγάλτε τον Μπέο, ρε. Βγάλτε τον Μπέο να μιλήσει. Πάμε. Καλησπέρα. Εγώ είμαι.
Εσείς. Α, καλησπέρα μου κύριε, κουκλάκια μου λούτρινα, τι κάνετε? Καλώς το να. Ο Courier. Ο Courier, έλα Courier μου. Πώς θα πάτε? Μια χαρά. Είστε καλά, κόκκινε εσύ, εντάξει με το θέμα που είχες? Εντάξει, μια χαρά. Περιχάπια, τι μια χαρά είναι. Α, τι χάπια παίρνεις για... Ό,τι θες. Χάπια για τον πονόλεμο, χάπια για την πίεση, χάπια για τον ζάχαρο. Ποιο θα ζάχαρο? Για το, άλλο, για το κάτω θέμα παίρνει κανένα χάπια, γραφτό μου λέει. Για το κάτω θέμα τι να το κάνει, αφού δεν είναι ενεργός. Είναι απενεργοποιημένος. Όπως τα τηλέφωνα τα απενεργοποιείς, είναι απενεργοποιημένος. Εσύ ενδιαφέρεσαι. Α, ενδιαφέρεσαι, καλά σε λέει. Εγώ είπα, μου γυναίκα έμεινα με γραφτό που με σένα, ούτε να σε βλέπω. Είδες. Υπάρχουν πολλοί ανώμαλοι. Δεν μου λες, αν ήσουν γυναίκα, γιατί δεν θα με ήθελες? Για το πνεύμα μου, για το σώμα μου, για την ομορφιά μου. Γιατί... Για το πνεύμα σου, φίλε, και για να γαλανάψω τα μάτια. Και για τη φαλάκρα. Μάλιστα. Ήποπτο το έχει δρόμο. Καλώ. Εντάξει. Να ακούμε και κανένα κομπλιμέντο, δεν πειράζει. Τις προάλλες, ναι. Να πάρω μαζί τη σειρά, ξέρει την παρήγγυλα, ε. Τι. Θέλω αυτό το φίλο που έχει ρατώσει το κεφάλι, αλλά το κελό θέλω να με βάλει. Ήποπτο. Πάμε επόμενη γραμμή. Το πρωί πετυχαίνω δύο μέσα σε ένα αυτοκίνητο επαγγελματικό. Εμείς για σένα ακούμε, όχι για τον άλλο. Η ατάκα εδώ. Εμένα με έκανε καμάκι ένας φορτηγατζής. Τι σου λέει? Τι κουκλάκι σε, μου λέει. Δεν μου λες, πρέπει να ικανοποιούμαστε όταν μας φλετάρουν άντρες, γιατί περνάει ακόμη η μπογιά μας? Όχι μόνο αυτό, πρέπει να ικανοποιούμαστε ό,τι μας φλετάρει. Στην ηλικία που είμαστε. Εσένα το δες. Μετά μια γυναίκα τη φλερτάρει, ένας νεότερος άντρας ικανοποιείται. Κολακεύεται, βέβαια. Παρακαλώ. Μάλιστα. Γεια σας, παιδιά. Θοδωρής από Αθήνα, Ολυμπιακός. Καλώς το. Ρε, παιδιά, να σας κάνω μια ερώτηση. Γιατί από το Σάββατο μετά το τελικό ακούω κλάψα από παουτζίδες και αριανούς. Οι αριανοί για ποιο λόγο? Γιατί λένε να έρθει ο τελικός στη Θεσσαλονίκη. Να σας κάνω μια ερώτηση. Ξέρετε γιατί γίνεται κάθε χρόνο στο ΑΚΑ τελικός? Γρηγόρη, ξέρεις? Πες μου. Είναι το πιο ασφαλή γήπεδο καταρχήν. Όχι, Κωστή. Σε όλες τις προηγμένες χώρες ο τελικός γίνεται στην πρωτεύουσα της χώρας. Και ποιος είπε σένα ότι αυτή η χώρα είναι προηγμένη? Σου λέω τώρα, θέλω να σου πω ότι δεν είναι λόγω κυβέρνησης η Αθήνας. Σε όλα τα κράτη γίνεται στην πρωτεύουσα. Ναι. Όχι μόνο στην Ελλάδα. Επειδή όλο ακούω τους παουτζίδες, τον Κουλιανό, όλους. Λοιπόν, είπε ένα το πρωί, είπε μια ωραία. Στην Ισπανία δεν γίνεται, στη Γαλλία δεν γίνεται. Μόνο στην Αγγλία λοιπόν, γίνεται. Λοιπόν, οι τελικοί πρέπει να γίνουν διπλοί όπως το 1992. Κάτσε, Κωστή, οι τελικοί πρέπει να γίνονται διπλοί. Περίμενε. Στη Γαλλία γίνεται στο Παρίσι, Κωστή. Στην Ισπανία σου είπα δεν γίνεται. Στη Γαλλία γίνεται στο Παρίσι. Ναι. Στην Αγγλία γίνεται στο Λονδίνο. Στο Γουέμπλι. Στη Γερμανία δεν γίνεται. Ναι. Υπάρχουν στη Βαρολίνο γίνεται και ψάχνω με στοίχημα κιόλα. Δεν θα επιμείνω. Νομίζω έχει δίκιο ο ακροατής. Δεν θα επιμείνω. Γίνεται στο Βερολίνο, έχει δίκιο. Ναι. Α, σου λέω στην Ισπανία δεν είναι προηγμένο κράτος ποδοσφαιρικά. Ναι, εντάξει. Μπορεί εκεί, σε όλα όμως, όλα τα κράτη γίνεται. Συμφωνείς να γίνονται διπλή τελική στις έδρες των ομάδων? Ρε παιδιά, δεν θα μ' άρεσε. Εμένα θα μ' άρεσε η Θεσσαλονίκη να γίνει, αλήθεια. Να έρθει ο Ολυμπιακός να το πάρει στη Θεσσαλονίκη. Θα μ' άρεσε αυτό πολύ. Όπως και το Παουτζή που τον βλέπω στην Αθήνα και το παίρνει με τον Ολυμπιακό, αυτό είναι η ειδονή, ρε παιδιά. Εμένα αυτό θα μ' άρεσε. Και κάτι ακόμη. Ναι. Ακούω που λέει ο Γρηγόρης, όχι ο Γρηγόρης, οι στατιστικές, ανέβηκε η βενζίνη, το Νατάλο. Ρε παιδιά, εγώ σε νυχτομάγαζα δουλεύω Σαββατοκύριακα, μποτιλιαρίσματα, όλοι βγαίνουν έξω, όλοι τρώνε έξω. Όπα, όπα, όχι φίλε μου. Ναι, πες μου. Η Θεσσαλονίκη, η Αθήνα έχει 4 εκατομμύρια κόσμο. Δεν έχει 100.000 να έχουν χρήματα να βγουν. Μην τρελαίνεσαι. Στη Χαλκιδική, γιατί δουλεύω τα Σαββατοκύριακα και στη Χαλκιδική. Θες να μου πεις ότι πάνε, πάνε όλοι φραγκάτι? Ας το μόνο τον κλάψαμε όλα τώρα. Όχι, πάμε παρακάτω. Πάμε παρακάτω. Έγινε παιδιά. Να είσαι καλά, καλό μεσημέρι. Ακόμη δεν πήραμε χαμπάρι τι έρχεται. Παρακαλώ. Παρακαλώ. Κόκκινη τηλεφωνία, φύγαμε. Παρακαλώ. Ναι. Καλησπέρα. Καλώς τον. Μ' ακούτε? Πολύ καθαρά, πολύ καθαρά. Καλησπέρα καταρχήν, Κώστα, και εσέ και στον Γρηγόρη. Με γνώρισες? Πάρ' το γρήγορα. Καμπερίδης Γιώργος. Έλα ρε Γιώργο. Έλα ρε coach. Έλα ρε coach, τι κάνεις? Τι κάνετε? Με τον Γρηγόρη τελευταία φορά που μίλησε ήταν μετά από το φιλικό με τον Πιερικό. Μαζί τα είπαμε τελευταία φορά όταν ο Γιαννούλης δόθηκε μεταγραφή δανεικός στον Ατρόμητο. Δανεικός, ναι. Ναι.
και τότε είχα πει ότι κακώς δόθηκε δανεικός, έπρεπε να μείνει στο ρόστερ. Ναι. Πήρα γιατί το τελευταίο διάστημα νιώθω μια έντονη ανησυχία, Κώστα μου. Για πες μου, coach. Το έχουμε συζητήσει και κατηδίαν. Καταρχήν αυτό που βλέπω, ξέρεις τα αισθήματά μου για τον ΠΑΟΚ και ξέρεις ότι η ιστορία μου με τον ΠΑΟΚ τραβάει από εποχή Μαλεζά και τα λοιπά. Έχεις δώσει παίκτες βέβαια, από εκεί από Κατερίνη, ναι. Ό,τι έχω στείλει και Μαλεζά και Γιαννούλη. Και ατομικές προπονήσεις έχεις κάνει, βέβαια. Μιστακίνη και τα λοιπά. Έτσι. Άκουσε με λίγο, Κώστα. Επειδή στεναχωριέμαι με όλα αυτά που ακούω αυτές τις μέρες, γιατί την ώρα που πάω για δουλειά, για ξέρεις ότι αυτή την ώρα ακούω, ας πούμε, γιατί λόγω ταξιδεύω για να ξεκινήσω να πάω για τις προπονήσεις. Καταρχήν αυτό που συμβαίνει στον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ, θα πω πέντε πραγματάκια να καταλάβει ο κόσμος τι λέω. Τα τελευταία 5-6 χρόνια έχει πάρει 60 εκατομμύρια λεφτά από παιδιά που έχουν βγει από τις ακαδημίες. Κάτω εκεί γίνεται τρομερή δουλειά. Με κορυφαίο, δηλαδή με επικεφαλή στο Βαγγέλη τον Πουλιοτόπουλο και όλα τα παιδιά που δουλεύουν εκεί, οι προπονητές κτλ. Ο Στέλιος ο Μαλεζάς που πλέον είναι στην ομάδα νέων κτλ. Αυτό που υπάρχει αυτή τη στιγμή, καταρχήν θα κάνω μια ερώτηση, ναι, πούμε, η οποία, ναι, χωρίς να θέλω να θίξω κανένα, ούτε έχω πρόβλημα με κανένα, ξέρεις, προπονητής πάντα είναι ο αποδέκτης των επιτυχιών και των αποτυχιών. Αυτό που έγινε κάτω στον τελικό τώρα, αν ήταν ο Άγγελος Αναστασιάδης, θα το γνωρίσα γυρίσει στη Θεσσαλονίκη. Σε ρωτάω, ο Θεός. Με αυτά που έκανε κάτω ο προπονητής. Που έβγαλε τον. Το χαφ έβαλε τους φόρτους. Ναι. Σε ρωτάω, αν θα τολμούσε ο Άγγελος Αναστασιάδης στον πάγκο του ΠΑΟΚ να γυρίσει στη Θεσσαλονίκη. Πάντα το δικό μας άνθρωπο, πάντα αυτό να. Όχι το δικό μας άνθρωπο. Ναι. Αν λεγόταν Αναστασιάδης, αυτά που γίνα κάτω, θα τολμούσε να γυρίσει στη Θεσσαλονίκη ή θα τον κρεμούσε. Θα έχει άλλη κριτική. Εγώ λέω θα τον κρεμούσε. Ο Άγγελος Αναστασιάδης όμως αξιολόγησε παίκτες σαν τον Μαλεζά, σαν τον Γιαννούλη και σαν τον Μιστακίδη. Τους πήρε στον ΠΑΟΚ και ο Γιώργος ο Κωστίκος είχε συμβολή στον Γιάννη. Ο Γιώργος. Ναι, λοιπόν. Και έβγαλε κάποια χρήματα ο ΠΑΟΚ. Έτσι, χωρίς να έχω να σου πω κάτι. Δεν έχω καμιά σχέση με τον Άγγελο. Απλά λέω ότι την άποψή μου και τη λέω αυτή γιατί έχω ένα πόνο. Αυτή τη στιγμή ο ΠΑΟΚ κάτω έχει θησαυρό. Και να σου πω μόνο, δεν θέλω να αδικήσω κάποιο παιδί. Ο Κούτσιας φέτος τον είδα σε 4 παιχνίδια στην Β' Εθνική. Έτσι. Ναι, ναι. Να έχω, δεν το ξέρω τον Κούτσια ούτε καν στο πρόσωπο. Δηλαδή αγωνιστικά μόνο το ξέρω. Γιώργο, αυτός είναι εννιαρο εξτρέμ. Πώς είναι, τι. Πώς, είναι Γουίγκερ και Φόρ. Ο Κούτσιας είναι ένα παιδί που έχει προσόντα να παίξει σε τρεις θέσεις. Αυτό είναι. Έχω μπερδευτεί λίγο με τον. Ναι. Ναι. Το Κούτσια δεν το γνωρίζω εγώ ούτε. Τι να σου πω. Δεν ξέρω δηλαδή για το παιδί τίποτε. Λέω τι έχω δει σε 3 μάτς. Στη Super League 2. Αυτό το παιδί δεν πήρε 10 λεπτά συμμετοχή σε 5 διάφορα παιχνίδια στα play-off. Ναι. Γιατί ο ΠΑΟΚ ξέραμε ότι όταν μπήκε στα play-off ότι δεν πρόκειται να χάσει τη δεύτερη θέση και ούτε πρόκειται να βγει δηλαδή στην πρώτη, ναι, θέση. Ναι. Εντάξει. Αυτή τη στιγμή ο ΠΑΟΚ κάτω έχει θησαυρό. Και να σου πω και κάτι, ρε Κώστα. Mm. Εάν ο Λίρατζης και ο Τζιγκάρης δεν έμενε ο ΠΑΟΚ από τραυματισμούς και από τσόντα μπήκανε. Από τσόντα. Αυτά τα παιδιά σήμερα είναι 15 εκατομμύρια αξία για τον ΠΑΟΚ που μπήκαν από τσόντα. Εντάξει. Και λέμε τώρα εγώ να σου πω κάτι. Μετά τον, και δεν μιλάνε ούτε οι βετεράνοι, ακούω δηλαδή αυτά τα παιδιά οι παλέμαχοι του ΠΑΟΚ, δεν μιλάει κανείς, δεν ξέρω για εφοβούτε, δεν ξέρω τι υπάρχει στον ΠΑΟΚ. Τι είπα εγώ, η ζωή μου όλοι έχω να μάθει να μιλάω αλήθεια. Μόνο Βασιλάκος μιλάει. Εγώ δεν δούλεψα αλφαδική γιατί έχω μάθει να λέω την αλήθεια στο ποδόσφαιρο. Αυτός ο προπονητής μετά τον Ανδρέα Παπανδρέου είναι και τον βγάζω το καπέλο γι' αυτό, έχει κάνει τον ΠΑΟΚ να έχει προσωπολατρεία. Όμως, εγώ μιλάω με νούμερα. Στα τελευταία 5 χρόνια ο ΠΑΟΚ έχει πάρει 60 εκατομμύρια από παίκτες που είναι στα τμήματα υποδομής. Αυτή τη στιγμή στα τμήματα υποδομής υπάρχουν 3 παιδιά. 4, 5, μπορεί να είναι και 10, 3 ξέρω εγώ γιατί τους προπονούσα και τους, δηλαδή τους εποπτεύω. Που είναι δηλαδή, μιλάμε ομάδες του εξωτερικού χωρίς να έχουν παίξει στην πρώτη ομάδα. Δηλαδή κάποια στιγμή αυτά δεν τα βλέπει κανείς, δεν πρέπει να τα πει κανείς. Μόνο η προσωπολατρία προς το πρόσωπο που λέγεται, ξέρω εγώ, χωρίς το ξαναλέω, χωρίς να έχω. Ρε Καμπερίδη, γι' αυτό δεν σε πήραν αλφα-εθνική. Για το στόμα που έχεις. Δεν θέλω να δουλέψω αλφα-εθνική. Για το στόμα που έχεις. Εγώ θα είμαι πάντα ειλικρινής για αυτά που λέω. Έτσι. Έτσι. Εγώ λέω ότι ο ΠΑΟΚ έχει θησαυρό κάτω, έχει παιδιά που ηγούνται κάτω και είναι
είναι φοβερή, με πρώτο τον Βαγγέλη τον Πουλιονόπουλο που τους συντονίζει και τους προπονητές και κάτω κάνουν πάρα πολύ ωραία πράγματα, έτσι. Κάποια στιγμή αυτό το πράγμα πρέπει να βγουν οι παλέμαχοι να το πούν. Αυτή τη στιγμή ο ΠΑΟΚ δεν έχει ανάπτυξη. Έχει μια, δηλαδή, έχει μια ανακυκλώνει μια κατάσταση με μεγάλους σε ηλικία ποδοσφαιριστές. Το θησαυρό του κάτω λέει τον επαιδεί, έχει κοιτάσει να είναι η καλύτερη ακαδημία στην Ελλάδα στα αγωνιστικά τμήματα τα οποία έχει. Πέντε από τα λίμα και ποιος τα αξιοποιεί αυτά. Βλέπεις τι να αξιοποιούνται αυτά τα παιδιά. Σε ρωτάω, κάνω απλές ερωτήσεις. Φεύγουν εξωτερικό. Να, ο Κούτσιας θα φύγει. Μπορείς να παίξουν στην πρώτη ομάδα. Θα φύγει ο Κούτσιας. Έτσι. Ναι. Αν παίξουν στην πρώτη ομάδα, αντί για 2 εκατομμύρια, θα φύγουν με 10 όπως ο Γιαννούλης. Και ποιος θα τα βάλει στην πρώτη ομάδα. Αυτός ο προπονητής δεν τον βλέπω, χωρίς να έχω τίποτε μαζί του. Σε ξαναλέω, 5 διάφορα μάτς, δεν έπαιξε ο Κούτσιας. Ωραίος. 3 μάτς στη Super League 2. Μόλις έρθει στη Θεσσαλονίκη, πάρε τηλέφωνο. Εντάξει, Γιώργο. Φίλε, ναι, ευχαριστώ παιδιά και συγγνώμη για την ερώτηση. Τίποτα, μια χαρά τα είπες. Μια χαρά. Ραπ, επειδή ακούω ότι κατεβαίνει συχνά στην Αθήνα, θέλω να σε κάνω μια ερώτηση. Ναι. Όταν είσαι μέσα στο τρένο για 4 ώρες, κάθεσαι ήσυχος ή κάνει τζόγκινγκ στα βαγόνια κάμψη και δεν κάθομαι ήσυχος, όχι. Περπατάω πέρα δόθε. Δεν κάθομαι ήσυχος. Κόκκινε, πες τον Αθηνέζο, στην Αγγλία και στη Γερμανία, στο Λονδίνο και στο Βερολίνο, δεν είναι κατεστημένο όπως η Αθήνα. Δηλαδή, αν πήγαιναν κάθε χρόνο του τελικού ομάδες όπως τα Γιάννα, η Λάρισα, Όφη, θα ήταν δίκαιο να γίνεται στο Άκα. Μάλιστα. Λοιπόν, είμαι στο τρένο και πάω να πάρω καφέ. Στο καινούργιο τρένο. Και περιμένω να έχει εστιατόριο. Δεν έχω πάρει μαζί. Ξαναφτιάχνε. Λέει δεν έχουμε εστιατόριο. Καλά, έχω βάλει καινούργιο τρένο να πούμε. Δεν έχει. Εντάξει, δεν πειράζει. Καφέ πριν φύγει, σου είχα πει. Τι. Θα του χαλάσει. Θα χάλασε το τρένο. Τι έγινε. Είναι ένα τύπο. γύρω στο 1,86. 85-86. Στεγνό. 45-47 με μια μάσκα. Μου λέει καφέ τη δική μου. Λέω γιατί ρε φίλε. Έχεις πει λέει καλά λόγια για μένα. Εγώ λέω πού σε ξέρω για να πω καλά λόγια. Είσαι ακριμένος μέσα στη μάσκα. Λέω ποιος είσαι ρε του λέω. Έχω πάρει κύπελο Ελλάδος σαν παίκτης μου λέει. Ρε γαμό το λέμε βάζει αυτό. Ποιος ήταν η γουφάλα. Ο Κυπουρός ο Φώτης. Είναι υπεύθυνος εκεί στα Μικέλσα και τα λοιπά. Έχει καλή θέση και τα λοιπά. Πάει και ταξίδια δεξιά και αριστερά και είναι στεγνός. Μπράβο, θυμάμαι που είχε βγει ο πατέρας του εδώ και όταν δεν τον πληρώνατε ο Ηρακλής και τα είχε κάνει γιάμπαλο. Στη Χαλάστρα έχει ακαδημίες. Θα πάω μια μέρα τον δω μόλις τελειώσει το πρωτάθλημα. Τώρα τον άλλο μήνα. Πολύ καλό παιδί. Τα χαιρετίσματα στο Φώτη τον Κυπουρό. Λοιπόν, πάμε στον κόσμο. Καλησπέρα. Γεια σας. Πάμε. Επόμενη γραμμή. Πάμε. Έλα, Αυτόπουλος. Έλα, γόρι μου. Τι κάνεις. Την παλεύω. Μπράβο, γεια σου κόκκινε, καλησπέρα. Καλησπέρα φίλε. Φίλε, όπως έχει η κατάρα με την ΑΕΚ με το πρωτάθλημα που πήρε, έτσι από εδώ και πέρα θα έχει την κατάρα μου για το κύπελο και ο Παναθηναϊκός. Τι λέει παιδάκι μου, μάγια κάνεις, μάγια. Όχι μάγια αδερφέ, όπως η ΑΕΚ δεν θα μπορέσει να πάρει καμιά φορά το ΠΑΟΚ, έτσι και ο Παναθηναϊκός από εδώ και πέρα θα δεις τι θα γίνεται. Για να δούμε, για να δούμε. Δεν θα ανοίξω σχολή βατραχατρόπων. Θα πέφτουν κάτω στον χόρτο και να παίρνουν μπέναντι. Άσχετα αυτό. Σχολή βατραχατρόπων. Με κατάλαβες ποιος είμαι, Σάκης Taxi Driver. Ωραίος. Καλό δρόμο. Λοιπόν, ναι, στον δρόμο. Κώστα. Μέλα. Λοιπόν, αυτό το μάτς εγώ τώρα δεν θέλω, εντάξει, τον υποστήριξα, αλλά το έχασε ο φίλος μου ο Λουτσέσκου. Ετάπηκε ο Καμπερίδης, ο Γιώργος προηγουμένως. Ναι, ρε φίλε τώρα, πού πας με Αυγούστο και Κούτρης, πότε είδες κάφε εκεί Αυγούστο Κούτρης. Έτσι. Βάλε τον τσιγάρα μέσα τρέχει το πάκο. Τα είπαμε πριν το μάτς ρε driver, τα είπαμε πριν το μάτς. Ναι ρε αδερφέ. Έτσι. Δηλαδή τώρα το Βιερίνια, εντάξει, λίγος όλα καλά αλλά ωραία. Βλέπεις είναι από τραυματισμό ρε φίλε. Έπρεπε να το βάλει μετά ο Βιερίνια, έπρεπε να μπει ξεκούραστος μετά. Στην αλλαγή ρε αδερφέ, στην αλλαγή. Έτσι να πας στο καλό, να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Περίμενε λίγο, πήρε το πέναλτι αυτό. Κάνε πάλι με δύο φορές φίλε παίξε. Τι το βγάλει στον άκπο, βγάλε τον Κούτρη έξω και παίξε με δύο πού μπροστά. Να το βγάλει τον Κούτρη η κότα! Πού να το βγάλει τον Κούτρη έξω η κότα, φοβάται! Ωραίος, καλό μεσημέρι. Παρακαλώ. Πάμε, ναι. Γεια σας παιδιά, εγώ είμαι. Μάλιστα, εσείς. Παίρνω πρώτη φορά τηλέφωνο, δεν έχω ξαναπάρει. Είμαι από Σέρες, Παναθηναϊκός. Ναι, ναι, πολλούς έχει η Σέρες. Ναι, έχουμε αρκετούς.
Ήθελα να πω κάνα δύο πράγματα για τον τελικό λίγο, για την κλάψα των Παοκτσίδων γενικά, και σε αγωνιστικό επίπεδο, αλλά και για αυτά που έγιναν στις Κερκίδες. Ναι. Πρώτα απ' όλα φάγαμε κι εμείς δακρυγόνα, χωρίς κανένα λόγο. Τα είδα απέναντι μου. Λοιπόν, γιατί λένε μόνο οι Παοκτσίδες ότι φάγανε μόνο αυτή δακρυγόνα. Ένα ήταν αυτό. Σε αγωνιστικό τώρα επίπεδο. Για τη φάση του πέναλτι. Η φάση του πέναλτι για μένα έχει ξεκάθαρο πέναλτι, γιατί ο Κατσίνοβης βρίσκει την μπάλα πρώτα με το κεφάλι και μετά ο Βιερίνια τον βρίσκει. Από εκεί και πέρα, πριν το πέναλτι, δευτερόλεπτα, υπάρχει και η ανατροπή του Ιωαννίδη που για εμένα δεν είναι πέναλτι. Που για εμένα δεν είναι πέναλτι. Δεν είναι δυνατή η ανατροπή. Απλά θέλω να πω ότι στο 1-1 στην Τούμπα, σε ίδιο μαρκάρισμα στον Κουρμπέλη, ο Πάοκ τότε είχε πάρει πέναλτι. Σωστό, ναι, το θυμάμαι. Το 1-1 στην Τούμπα. Οπότε οι Παοκτσίδες σήμερα μην βγαίνουν και διαμαρτύρονται, γιατί ευνοημένοι ήταν κιόλας από αυτό το μάτι που δεν διακόπηκε. Ωραίος. Μία κάρτα χάρισε στο δικό μας, ναι, τον Έιτορ, και μία κάρτα χάρισε στον Αγκούστο. Ναι, έτσι, έτσι. Οπότε οι Παοκτσίδες ας κόψουν λίγο την πλάκα, και γι' αυτό που βγήκε πριν και είπε ότι δεν θα ξαναπάρουμε νίκη και τέτοια, αυτό θα το δούμε. Η ομάδα ξεχρέωσε, η ομάδα δυνάμωσε και από φέτος θα γίνουν 7 με 8 μεταγραφές. Κάποιες για τη βασική ενδεκάδα και κάποιες για αναπληρωματικούς. Από εκεί και πέρα η κλάψα των Παοξίδων είναι επειδή συνήθισαν να παίζουν με τον Γκίζα και να κάνουν ό,τι θέλουν. Ας θυμίσω τον τελικό του 17 με την ΑΕΚ που έβαλαν 3 μέτρα goal offside. Και την άλλη μέρα βγαίναν στα ράδια και λέγανε τώρα που δυναμώσαμε εμείς, κλάψτε και το γουστάρω και τέτοια. Τους νικήσαμε αγωνιστικά, δίκαια, γιατί το πέναλτι ήταν δίκαια, σαν εικόνα άξιζαν να πάρουν τουλάχιστον την ισοπαλία. Άλλο όμως τι αξίζεις και άλλο τι είναι το δίκαιο. Σε ρε, κλείσα, πάρουμε άλλη μια γραμμή. Τον Καμπερίδη ρε στην Κατερίνη έπρεπε να τον είχα σαν τον Φέργκιουσον στον Πιερικό, να σου βγάζει παίκτες γιατί είναι εργατικός που κάνει τις προπονήσεις τις ατομικές, να τους παίρνει ο Πιερικός να τους πουλάει να βγάζετε λεφτά. Έπρεπε να τον έχετε μόνιμο. Μόνιμο. Τίμιο παιδί. Τρελός για δέσιμο με τη δουλειά του. Τρελός για δέσιμο. Θα μιλήσω μαζί μας άμα θέλει. Ναι. Παρακαλώ. Και καλός προπονητής. Έτσι. Έλα φίλε. Ναι, καλησπέρα παιδιά. Είστε ο τελευταίος. Για πείτε μας. Λοιπόν, Κωστή Γρηγόρη, να πω κάτι με αφορμή με τη σύγκληση ο κύριος από την Κατερίνη. Ναι. Που μίλησε με επιχειρηματά. Προπονητής του Πιερικού και άλλων ομάδων. Και τώρα είναι. Λοιπόν, Κωστή, σε... εγώ ναι, αυτόν τον κύριο πρώτη φορά τον άκουσα. Λοιπόν, να είναι καλά. Έχει και συνεργαστεί να με τον ΠΑΟΚ. Γίνεται, ο κύριος Καμπερίδης έχει συνεργαστεί με τις ακαδημίες του ΠΑΟΚ. Αρκετά χρόνια. Αυτό που γίνεται, συγγνώμη, και στο μετρό είσαι ο μόνος και ο Γρηγόρης που δεν μιλάει. Είστε οι μόνοι που δεν κάνετε. Έβνοια στο Λουτσέσκου, δηλαδή αυτό που γίνεται, τον συμπαθώ τον Νίκο και εγώ, τον Γουλιανό. Αλλά ρε φίλε, δεν γίνεται αυτό το τι πράγμα. Τι είναι εγκόμενα μου, είναι ο Λουτσέσκου, δεν κατάλαβα. Ναι, ο Λουτσέσκου και ο Λουτσέσκου και ο Λούτσι. Ποιος είναι ο Λουτσέσκου, δηλαδή αυτή είναι η προσωπολατρία, είναι η πληγή του ΠΑΟΚ, πραγματικά. Η άλλη είναι με τον Γκαρσία, η άλλη με τον Λουτσέσκου. Μεγάλος προπονητής Κωστή που παίζει με ένα σύστημα 4-2-3-1 που δεν έχει άλλο τρόπο να παίξει και είναι αυτός μεγάλος προπονητής. Εγώ που βλέπω ποδόσφαιρα από το 85 γερμανικό πρωτάθλημα και ήξερα το Ρεχάγγελ, ήξερα το Χάγκελ, το Χίτσφελ, τον Ντολάτεκ. Λοιπόν, αυτοί οι προπονητές πήραν παίχτες από ακαδημίες και τους έκαναν ομαδάρες. Έτσι. Δεν μπορεί να λες τώρα είσαι στον ΠΑΟΚ και να μην κοιτάς τον Κούτσια, αλλά αυτή και ο Σαβίδης. Γιατί βάζει πολλά λεφτά στην ακαδημία και φέρει ένα προπονητή που δεν πιστεύει στους νέους παίχτες. Αυτό είναι σε αντίφαση, απόλυτη αντίφαση. Λοιπόν. Και μετά πέρα από όλα αυτά, έρχεται τώρα λέει ήταν μεγάλη χρονιά. Μα εσύ δεν ζήτησες παίχτες. Αυτό δεν ακούστηκε ποτέ. Ο προπονητής να μην θέλει παίχτες. Το χειμώνα να μην χαλάσουν το γκρουπ. Δεν θέλω παίχτες. Μετά γίνεται ο πόλεμος στην Ουκρανία. Του λέει ο Μπότο να πάρουμε δύο παίχτες από την Ουκρανία. Δεν θέλω παίχτες λέει. Αυτό πρώτη φορά. Ο Σάντος ήθελε παίχτες. Ο Μπόλον ήθελε παίχτες. Ο μόνος που δεν ήθελε παίχτες είναι ο Λουτσέσκου. Τελειώσαμε, φίλε. Ξέρω, εγώ πραγματικά ακουστεί αυτά που, και αυτό που να σου το αναλύσω πολύ σε 10 δευτερόλεπτα, το να έχεις ένα σεντερφόρ να τον κάνεις χαφ. Γιατί αυτό έκανε. Γιατί ο χαφ ο δεύτερος δεν τρέχει. Και να πρέπει ο εξτρέμ που έχεις ό,τι καλύτερο, ο Ζίφκοβιτς δηλαδή, ό,τι πιο ποιοτικό έχει. Να πηγαίνει να για να καλύπτει. Πάση, να τρέχει σαν τρελός. Για να παίζουν οι βαδιστές, αυτό δεν είναι ποδόσφαιρο, φίλε. Καλό απόγευμα, φίλε. Λοιπόν. Τάνια Δήμου για ειδήσεις, αμέσως μετά Βλαχόπουλος και Πετροτός. Πρώτο αθώος θα λέμε αύριο στις 2. Να είστε καλά.